Τα άλλα είναι περιττός σεβασμός. Κινήσουμε την τριλογία της ζωής. Με θέματα από το δεκαήμερο του Βοκάκιου, τους θρύλους του Κατέρμπουρη. Τις χίνες και μήνα νύχτες. Και μετά τέλος του παιχνιδιού. Μπορείς να μείνεις και να είσαι η Ρώμα η δική μου αυτή που σκοτώνεται μέσα στη δυστυχία της. Θα προσπαθήσω. Βγάλτε τα ρούχα σας. Τι, εδώ τώρα μέσα. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, θα χαρούμε και μετά σκηνές του Λιβανού. Να τον υποδεχθώ τώρα. Του έβαλαμε λίγο έτσι στην αρχή για να πάρουμε ένα δείγμα. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Ηλία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Θα περάσουμε ωραία. Θα πούμε για πολλά πράγματα. Ένα θεατράνθρωπο έχουμε σήμερα κοντά μας. Και θα κουβεντιάσουμε, παιδιά, για πάρα πολλά θέματα. Και πάνω απ' όλα, να ετοιμάζεστε ό,τι θέλετε. Από πλευράς, να ανοίξω μερικά πράγματα εγώ, από πλευράς ερωτήσεων, το chat είναι μπροστά σας, μπορείτε να μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι γλαφυρά-γλαφυρά, είδαμε κάποιες σκηνές που θα καταλάβετε αργότερα τι είναι αυτό, θα καταλάβετε γιατί δείξαμε, γιατί είναι από δουλειές του Γιώργου του Λιβανού που ξεκινάει, που φέτος αρχίζει σεζόν πάντα αυτές τις μέρες, αυτούς τους καιρούς σε όλα τα θέατρα. Και να πάω πρώτα να κάνω μία εισαγωγούλα στον Γιώργο του Λιβανού. Αφού εσείς, όποια στιγμή θέλετε, το chat όπως ξέρετε είναι πάντα δικό σας, γράφετε με τον τρόπο που ξέρετε, πάνω στην μπάρα πατάτε το say, μία γραμμούλα και μετά βάζετε ένα ψευδόνυμο, αλλά στα λατινικά παιδιά μην κάνετε λάθος. Και πάω λίγο στο Γιώργο να ξεκινήσω. Γιώργο, την πρώτη κοινοποίηση που έκανα, έλεγα πολυδιάστατος. Πολυδιάστατη προσωπικότητα. Και δεν θα έλεγα πολυτάλαντος, για να μην φανεί πως είναι πιο κάτω η λέξη πολυτάλαντος. Διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό σου και χωρίς να μπορούσες και να γραφήσω καλά. Ηθοποιός. Απόφυτος συντήρησης αρχαιοτήτων. Θέλω να μου εξηγήσει αυτό σε λίγο. Έτσι. Αριστούχος στο τραγούδι. Και δεν έχει σημασία πού πια σχολεστεί. Εγώ λέω τώρα έτσι. Μερικά έτσι που κλέβω. Το ελληνικό 2 με τη Μυρτώ τη Ναι. Μιλάμε μετά για εμφανίσεις σε εθνικό θέατρο, σε δημοτικά θέατρα, με φοβερούς σκηνοθέτες. Έτσι, για τα ονόματά τους είναι όλη τους μια υπογραφή πραγματικά. Μιλώ, ξεκινώντας από τον σπουδαίο Μπούκλη, έτσι το Ρεμούνδο, το Αντωνίου του Φεξί, Ποταμίτη, Αρμάο, Μεσάλα, Μπέλο, Τσάγκα,
Χαραλάμπους, Καμτσί, Γεμετζάκη, το αναφέρω επειδή εσύ τα έχεις αναφέρει, όλοι προσπαθήκη σου κανέναν, Μαρία Ανατόλη, έτσι. Έπαιξες στην Αθήνα σε διάφορα, σε αρχαία ελληνικά θέατρα, με εκείνη την κορυφαία μας την Άννα Συναδεινού, έτσι. Παιδιά, σεβασμός σε κάποια ονόματα από αυτά. Έχεις σκηνοθετήσει τουλάχιστον 20 παραστάσεις στο Ελεύθερο Θέατρο, σε μεγάλα φεστιβάλ, στο Μέγαρο Μουσικής, ιδρυτής της ομάδας θεατρίων θεατές που σήμερα θα ασχοληθούν πάρα πολύ. Πολλά μαζί. Έτσι. Και μιλάμε το ότι πρώτος στόχος στην αρχή ήταν ξεκινώντας ηθοποιός Γιώργο ή ήταν κάτι άλλο. Σου ζητώ συγγνώμη, όχι θα κάνουμε. Πριν να απαντήσεις, δεν με παρεξηγήσεις αυτό, θα το οδηγήσω λίγο εσύ πάνω. Μας αλλάζει τα φώτα καλοπλαρέτα στα θέατρα. Εδώ τώρα θα οδηγώ λίγο εδώ για να βοηθάμε. Θα λέμε και θα χαιρετάμε παιδιά. Καλησπέρα από Σύρο. Καλησπέρα σε εσά, κύριε Ηλία, και στο μεγάλο Γιώργο Λιβανό. Γεια σου, Γιάννη μου. Ο Γιώργος τώρα από την Ξάνθη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε Ηλία, και στον καλεσμένο σου. Η Μαρία Ηγούλα. Είμαι ηθοποιός, πρωτοβουλία. Την καλησπέρα και από μένα. Σωστά. Οπότε λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο παρά να ενημερώνουμε τον Γιώργο ότι θα διακόπτουμε μόνο και μόνο να διαβάζουμε για να μην σα έχουμε και είναι κυριολεκτικά αυτό που λέω πάντα. Εδώ στο διαδίκτυο αυτό είναι το πάνελ μας, παιδιά. Σαν να έχουμε να κουβεντιάζουμε με κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε διάκοψα. Πες μου, ξεκινώντας, ποιο ήταν η πρώτη σου αχμητοδόρατος έτσι που σημάδευες και μετά πήγαινε στα άλλα. Από μικρός ήθελα να κάνω θέατρο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με πήγαιναν οι γονείς μου, είχα το ερέθισμα από εκεί. Και τελειώνοντας το σχολείο, αποφάσισα να μπω στο πανεπιστήμιο. Πέρασα με δική μου επιλογή σε διήρυση αρχαιοτήτων, που είναι μια σχολή στα ΤΕΗ. Και την τελείωσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ασχολήθηκα για λίγο διάστημα με το αντικείμενο αυτό που ήταν η συντήρηση αρχαιοτήτων, πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλει για πάρα πολύ μεγάλη μελέτη και ενασχόληση και ίσως σπουδές και εξωτερικό που τότε δεν είχα διάθεση να κάνω. Και αμέσως μετά στράφηκα στο μεγάλο μου, στη μεγάλη μου αγάπη, το θέατρο, με πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερός που είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω σημαντικούς ανθρώπους, γιατί δούλεψα πολύ μικρός από 17 χρονών. Δηλαδή, 17 χρονών μπήκα στη σχολή και παράλληλα με επέλεξα να κάνω θέατρο. Έκανα πολύ θέατρο, πολύ θέατρο, πολύ θέατρο. Ελάχιστο κινηματογράφο, καθόλου τηλεόραση. Δηλαδή, μόνο δύο σίριαλς. Είσαι θεατρόπεδο. Είμαι θεατρόπεδο. Θεατρό. Γιατί με ενδιαφέρει να το σπουδάσω και να εντρυφήσω σε αυτό, για να μπορέσω κάποια στιγμή να εκφραστώ σωστότερα με την τέχνη μου. Θεωρώ ότι το θέατρο είναι ένας διαδραματικός χώρος και αν μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε, θα μας αγαπήσει και αυτός. Σωστά. Και μετά από έτσι την εισαγωγή και μερικά πράγματα που είπα για εσένα, γιατί αυτά και συνήθως στα χαρτιά, Γιώργο, αυτό που μας χαρακτηρίζει όταν κάνω μία σκιαγράφηση κάποιου είναι το είναι αμυδρά πινελιές σε έναν πίνακα. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Λογικό είναι και πολλά από αυτά μπορεί να με ξεχάσει. Εγώ με παρεξηγήσει αν πράγματα ξέχασα. Θα το φέρει κουβέντα και με ενδιαφέρει η δουλειά σου τώρα. Αμυδρός. Και αυτό θα κάνω κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, Γιάννη Ζαποζήρο. Απίστευτο χώρο στο στούντιο Κυψέλης. Φοβερή παράσταση το Λεωνάρντο. Θα τα πούμε τώρα και θα μας πει όλες πολλά πράγματα, γιατί όταν πάω να κάνω και εγώ σχόλια προσέχω, διότι άλλο μερικά πράγματα να μας οδηγήσει και να μας εξηγήσει και να είμαστε και εμείς διαβασμένοι ηθοποιοί που λαβαίνουμε στη μία παράσταση, όταν πάμε σε που ήδη εγώ βγαίνει, μου είπα την πρώτη Κυριακή, πάει δεύτερη, πάει μεθαύριο να βγει τελικά αυτή την εκπομπή που έχω κάνει την πρώτη τηλεοπτική και που να ξέρουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω δύσκολα έργα. Δύσκολα έργα. Επιλέγεις πάντα δύσκολα έργα, γενικά. Με πέλεξαν τα δύσκολα έργα. Σε πέλεξαν. Είναι αλήθεια, δηλαδή. Ξεκίνησα με το δεδομένο ότι όταν είπα θα κάνω θέατρο, θέλησα να γνωρίσω ανθρώπους που με ενδιαφέρε. Έτσι, που είχα τύχει να δουλέψω με τη Σνοτινού, με τον Ποταμίτη, με τη Μαριά Ανατόλη, τον Μεσάρα, τον Φεξή, τη Μίρκα και Μετζάκη στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Με ανθρώπους που την Ασπασία Παπαθανασίου, με ανθρώπους που εγώ ήθελα να γνωρίσω για να ψηλιαστώ τον τρόπο που δούλευαν στο θέατρο. Πήρα λοιπόν τα εφόδια που μου διέβρεναν τους ορίζοντες και με έκαναν να αποκτήσω μια θεατρική ταυτότητα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με μπόλιασαν μια ιδέα: να ψάξω περισσότερο το θέατρο. Να ψάξω τον εαυτό μου μέσα από το θέατρο και να βρω ενδιαφέροντα πράγματα που θα με κάνουν αισθανθώ καλύτερα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να αποτυπώσω την πείρα μου, την εμπειρία μου και την αναζήτησή μου, έκανα μια θεατρική ομάδα θεατρίων θεατές, εδώ και περίπου 11 χρόνια. Θεατρίων θεατές, να σου πω. Ναι. Η ιδέα είναι προχωρημένο σας. Θεατρίνων
θεατές. Είναι θεατές και δεν είναι θεατές από όλους εμάς. Ακριβώς. Γιατί που μας βλέπουν και κατ' ουσία τους βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή είναι η διπλή σχέση. Γιατί για να υπάρχει θέατρο υπάρχουν δύο. Οι θεατρίνοι και οι θεατές. Σωστά. Εσείς και εμείς. Θες λοιπόν να ενώσω αυτά τα δύο για να έχω, ένα σημείο αναφοράς για τη δουλειά που ήθελα να κάνω. Δηλαδή μια δουλειά που να μην είναι μόνο για μας, δηλαδή να μην είναι μόνο για μένα, αλλά έχει απέθυνση. Και παρότι διάλεξα, όπως είπες και εσύ, θα πω τον όρο, όχι δύσκολα έργα, αλλά ιδιαίτερα έργα. Ιδιαίτερα έργα. Κατάφερα χρόνο με το χρόνο η ομάδα να καταφέραμε με τους εργάτες μου, γιατί κανείς δεν πορεύεται μόνος του, να αποκτήσουμε ένα σταθερό κοινό που αυξάνεται μέρα με την ημέρα και που διευρύνεται όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και αλλού. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ήταν να βρω ιδιαίτερα κείμενα, να τα υπηρετήσω με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, αλλά και να επανδρώσω την ομάδα μου στους δυνατόν καλύτερους συνεργάτες. Έτσι, κάτι τύχει να περάσουν πολύ σημαντικά ονόματα την ομάδα αυτή. Και να ψάξω μαζί τόσο το κλασικό ρεπερτόριο, δηλαδή ξεκινώντας από Ibsen, το έχω κάνει τρεις μέχρι τώρα. Έκανα την Edda Gabler, την Νόρα, το Κλόσπιτο, την Κομμωδία του Έρωτα, που την έφερα πρώτο στην Ελλάδα, έχει ξανανέβει. Είναι ένα άγνωστο κείμενο του Ibsen, το οποίο είναι μουσική παράσταση. Και την έφερα ακριβώς όπως γράφτηκε, σαν μουσική παράσταση. Αλλά και άλλα έργα του κλασικού ρεπερτορίου, Μαρλβό. Είδα ορισμένα νιάτα, Κόσμο, ορισμένα νιάτα. Είδα από πολλά που έχει ανάγκη. Σέξπιρ, το 13ο. Πολύ ωραία. Το Ημερολόγιο Νοστρελού. Δηλαδή, πολύ ωραία. Και παράλληλα πέρασα στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώστε σαν να είστε στο σπίτι. Στην υγεία σα. Έτσι ήταν το Γιώργο. Να νιώθουμε εδώ τελείωσε σε δικό του χώρο. Ωραίο. Μια εκπομπή που θα την έχουμε και έτσι και που θα είναι με ένα. Για τον Γιώργο Λιβανό, όλο αφιέρωμα όλη την ώρα και να ρωτάω ό,τι θέλετε και να πάω. Τα διακόπτω μόνο και του ζητώ συγγνώμη στο λόγο ότι είναι μερικές φορές σπαστικό να διακόψει τον άλλον. Αλλά για να υποδέχομαι και έναν που γράφει. Και λέω Ιωάννου, καλησπέρα. Και το φίλο μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Γιώργο, θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πεις και μετά θα πάμε σε ιδιαίτερα πράγματα, σε άλλα πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω για σένα, για κάθε σκέψη μου πάνω σε έννοιες για τη ζωή και γενικά τη φιλοσοφία τη δική σου. Θέλω λοιπόν να μου πεις. Φέτος, για να σημαδέψω με ένα πλάνο στις δύο παραστάσεις που ετοιμάζεις, ποιο επιλέγεις από τα δύο να ξεκινήσω. Ξεκινήσω τον Παζόλα που παίζει. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, λοιπόν. Και πρώτο. Πάμε λοιπόν απλώς μια εικόνα. Δουλεύεις πάρα πολύ, Γιώργο, πέρα από την εμπειρία σου στο, και δουλεύεις πολύ με τους φωτισμούς. Ναι, πάρα πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, κάνεις εικόνες, ατμόσφαιρες. Ατμοσφαιρικά. Ατμοσφαιρικά. Πει όλος, προσπαθώ να κάνω θέατρο κινηματογραφικά. Δηλαδή, η αίσθηση που θέλω να υπάρχει από τις παραστάσεις που κάνω είναι σαν να παρακολουθούμε κινηματογράφο στο θέατρο. Γιατί ούτως ή άλλως σήμερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με τον γοργό κινηματογράφου, η εικόνα τρέχει.
Mm-hmm. Και εμείς οφείλουμε και θεατρικά να υπερασπιζόμαστε αυτή τη γοργότητα της εικόνας και αυτή την ιδιαίτερη δυναμική από τον κινηματογράφο και το φως. Ωραία. Γιώργο, μου συζητώ συγγνώμη για να πηγαίνω εκεί και να δω παντού και κάτι. Καλησπέρα και από εμάς σε όλους σας, Βασιλική. Καλώς στη Βασιλική από το Αιγαίο, από την ΚΟΜ φαίνεται. Και πάμε, Βασούλα. Άλλη. Mm-hmm. Βασούλα, καλησπέρα σα, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβανέ. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη παρέα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά από τη Βασούλα έχουμε τη Βασιλική. Η τέλεια πορτοκαλί πανδεσία. Όταν δείξαμε τέλεια. Έχουμε τη Βασούλα. Η εικόνα κόλλησε. Ακούστε κάτι να ξέρετε, παιδιά μας, είναι και κόλλησε. Δεν κολλάει τίποτα. Κάντε ανανέωση στη σελίδα τη δική σας. Το έχω ξαναπεί στο κανάλι. Δεν υπάρχει. Πάντοτε να ξέρετε πως στον υπολογιστή το δικό μας κάτι που κολλάει. Ανανέωση πάντα, Βασούλα μας, εσύ που ξέρεις από που είστε και από τους παλιούς. Και η Μαρία Γούλα. Σας χάσατε, παιδιά. Η Μαρία, ναι. Σας χάσατε, παιδιά. Δεν μας χάσατε, παιδιά. Και κάτι όλο θα συμβεί εδώ. Το έχω τιμήσει σαν κανάλι. Το κανάλι, όπως ξέρετε, είναι στο εξωτερικό. Έχουμε πολλές διαφημίσεις από το εξωτερικό. Που μακάρι κάποτε μας έρθει κανένα τσέκ και να μας λέει: σας βάζουμε στη χώρα. Κάποιες στιγμές μπαίνουν και επεμβαίνουν αυτές τις διαφημίσεις. Δεν μπορώ να τις σταματήσω. Είναι η ροή τέτοια. Οπότε δεν πρόκειται να μας χάσετε παρά μόνο θα κάνετε επιλογή. Λοιπόν, ο Θανάσης Κούπε. Παρών καλησπέρα προς άπαντες. Παρακαλώ πολύ, παιδιά, από εσάς που βλέπετε, ποια τι είναι, σημαίνει στην εικόνα σας, αν έχετε ταύτιση ήχου και εικόνα. Κάντε μου τη χάρη, μας βοηθάτε. Σας ρωτάω κάθε βράδυ να έχουμε ταύτιση εικόνας και ήχου. Μην δείτε κάτι στραβό. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κοιτάξω λίγο τα μηχανήματά μας. Μην είμαι κάτι. Και ο Θανάσης. Α, όχι. Νόμιζα πως είναι κάνα καινούργιο μήνυμα. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Λιβανό που μας έλεγε. Γεια. Το Παζολίνι. Παζολίνι που ανεβαίνει. Γιώργο, άκου τώρα. Ανεβαίνει την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη ξεκινάς. Θέλω να μου πεις τις ώρες. Θέλω να μου πεις ποιες μέρες παίζετε, να πιάσουμε ένα έργο πέρα πριν πάμε σε άλλα θέματα. Μετά θα ξανακάνουμε στο μια σούμα πραγμάτων. Αλλά τώρα θέλω λίγο πιο. Έχουμε λοιπόν, μας είπε τα ονόματα των παιδιών. Και να, αν κάποιον ξέχασα, θα του ζητώ συγγνώμη από την πρώτη ώρα και τη διάθεση να αναφερθούν όλοι. Από ότι είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα που συνδυάζει. Καταρχήν, τι αφορά. Αφορά τη ζωή του Παζολίνη και το έργο του. Ξαναδείχνω εγώ, συζητώ στον Γιώργο μου, ξαναδείχνω εγώ λίγο το ύφος της Πανδεσία μου γράψατε κάποιοι. Και σε αυτό έχετε δει. Έτσι δουλεύει ο Λιβανός. Πέρα από τη σκηνοθεσία, με την έννοια ότι το συμπλήρωμα συνδέεται το οπτικά πέρα από το παίξιμο και το κινηματογραφικό, μου άρεσε πολύ. Ναι, και πολλά άτομα. Mm. Και να πω... Αγαπήθηκε. Πολύ ωραία. Και κατ' ουσία έχουμε το ευτύχημα ότι γεμίζει. Είναι ωραία. Από τους χώρους που γεμίζει. Ωραία. Σου ζητώ συγγνώμη τώρα. Ακούστε. Πάμε λοιπόν τώρα. Θα είναι παρόν. Καλησπέρα σας. Και Βασίλη, εδώ στα Πελάγη, στο Αιγαίο εννοεί, πολύ καλά σε εικόνα και ήχο. Πολύ ωραία, παιδιά. Καλά έκανε ο Βασιλική μας βοηθάς. Γιατί μπορεί να συνέβαινε κάτι, ρε παιδί. Π.χ. όταν ανενώνουμε κάτι, να μας έχει συμβεί κάτι στην φωνή μας. Κάτι αυτό που θα είναι σε καλό μας να μας βοηθήσετε. Έτσι. Πάντα το άτιμο, το ζωντανό είναι. Λοιπόν, οπότε, πάμε μετά. Πάμε στη Μαρία Τιούλα. Όποτε έχετε φωτογραφίες, χάνετε το ήχος. Αυτό να το προσέξουμε. Αν δεν χάνετε σε εσάς, πραγματικά, μήπως χρειάζεται καμιά φορά όταν κάνουμε φωτογραφία, δεν θα μιλάμε πολύ. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό καλά μας έκανε την παρατήρηση η Μαρία. Και πάμε η Βασούλα. Κύριε Λιβανέ, είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Mm. Πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά, πόσο επίπονο είναι για εσάς. Ενώ σε βάρος της προσωπικής σας ζωής. Εξαιρετική ερώτηση. Μπράβο, παιδιά, μπράβο σας. Ερώτηση. Μπράβο, Βασούλα μου.
Είναι επίπονο, αλλά μου δίνει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καταρχήν να δηλώσω ότι είμαι ηθοποιός, πάνω απ' όλα θα αισθάνομαι ηθοποιός και σαν ηθοποιός προσεγγίζω και τα κείμενα σκηνοθετικά, δηλαδή με την αγάπη προς τον συνάδελφο, γιατί εγώ πάνω απ' όλα ηθοποιός παραμένω, έτσι θα πεθάνω. Ηθοποιός θεωρώ ότι είμαι, αυτή είναι η ιδιότητά μου. Έτσι λοιπόν με την αγάπη του θεάτρου σκηνοθετώ, με την αγάπη του θεάτρου υπάρχω σαν ηθοποιός και όλα τα υπόλοιπα, όταν χρειάστηκε να μεταφράσω κάποια κείμενα, το έκανα από ανάγκη να προσεγγίσω με ιδιαίτερο τρόπο τα κείμενα αυτά ή όταν χρειάστηκε να συνυπογράψω συγγραφικά το Καβάφης επέστρεφε που κάναμε με τέσσερις πολύ σημαντικούς ανθρώπους για να το ολοκληρώσω, το έκανα και αυτό απλά και μόνο γιατί έπρεπε, το επέβαλε η δουλειά μου. Όντως η αγάπη που έχω για το θέατρο με αποσπά περίπου 15 ώρες την ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, Ηλία, όπως ξέρεις. Και αυτό είναι από τη μία επίπονο, από την άλλη μου στερεί ώρες από την ξεκούραση, όχι από την προσωπική μου ζωή που τυχώς υπάρχει. Αλλά αυτό που είναι κυρίως σημαντικό είναι ότι μου δίνει χαρά. Μέσα από αυτό υπάρχει. Οπότε, ό,τι και αν επέλεγα, όσο και αν επίπονο, ή ό,τι και αν μου φέρει, ακόμα και αν με κουράσει, είναι η χαρά που μένει καρουσία και. Γιώργο, που επιτόθηκε σε αυτό το θέμα, θέλω να το κάνω σχόλιο γιατί είναι σημαντικό. Ένα ηθοποιό, παιδιά, που είναι και σκηνοθέτη, είναι πιο καλό δάσκαλο να μεταφέρει το οποίο θέλει. Το ίδιο πιστεύω και εγώ ακράδαντα. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Άνθρωπος και ηθοποιός που ήταν, η σκηνοθέτης που ήταν και ηθοποιός, έχει καλύτερη δασκαλία. Και η δασκαλία, ξέρετε πολύ καλά, είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να μεταφέρεις στον άλλον τι θέλεις. Είναι σημαντικό, είναι ένα προσόν μεγάλο, διότι ο ηθοποιός μπαίνει και στη θέση. Γιατί μπορεί να υπάρχει σκηνοθέτης χωρίς να κατηγορούμε τι μπορεί να είναι, να είναι αγκούρι. Να είναι σκηνοθέτης και να βλέπει να στείνει, αλλά ένα ηθοποιός μπορεί να ελιχθεί τι εννοεί και τι θέλει. Κάνοντας και εικόνες δικές του παίξηματος. Έτσι ακριβώς. Έτσι, Γιώργο. Συμφωνώ πολύ. Νομίζω δηλαδή το έχω για προσόν να έχεις και την ιδιότητα του ηθοποιού και όταν είσαι ταλαντούχος. Και εσύ, Γιώργο, χωρίς να κάνω εγώ, δεν από ποτέ ψέματα. Δεν είμαι ποτέ στον αέρα. Κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν από πόπο είδα. Πολύ λίγο σε είδα. Αλλά είναι ολοκάθαρος ο τρόπος που μας διδάσκει. Αλλά και αυτό που είδα. Διάβασμα. Ένα βράδυ έκανες μια σκηνούλα έτσι. Που φαίνεται η ορθότητα του ηθοποιού ότι είσαι. Πολύ καλό ηθοποιός. Και τι κάνει. Αυτό μεταφέρεται διδασκαλικά. Ναι. Εγώ το πιστεύω πάντα αυτό. Δηλαδή, όταν έλειψε ένα σκηνοθέτη, μου έχει συμβεί σκηνοθέτη, μου λέει τώρα, ωραία, μεγάλο όνομα, παιδί, αλλά εντάξει. Και έλειψε και ηθοποιό, ο οποίο είναι η μεταδοτικότητα είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το συζητήσω ή να το κάνω κουβεντούλα, γιατί το είπε και πριν ότι σε επηρεάζει το σκηνοθετικό και πώ φέρει το ποιό. Το ηθοποιό. Σωστά. Και. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν ολοκληρώσει και μετά διαβάζω. Δεν έχω αποκαλύψει. Οπότε δεν να πει ότι λέει η Βασούλα που ρώτησε μεταγραφή, συγγραφέα, πραγματικά πολλή δουλειά πάνω σε αυτά. Και, αλλά όπω πολύ σωστά λε, είναι τέτοια η χαρά μετά που. Που αυτό μένει πάνω απ' όλα. Όλα τα λέω. Και σκηνέ προσώπων ηθοποιών πολύ καλή αισθητική σαν τη αντικρίση. Και φέρνουν ηρεμία στα χρώματα. Φέρνουν. Διορθώνω τη λέξη που έχει γράψει. Σωστά. Διόρθωση. Ναι, σωστά. Επειδή τα πάντα είναι θέμα αισθητική. Θέλει ιδιαίτερη αισθητική που θα προσεγγίσει ένα κλασικό κείμενο. Θέλει ιδιαίτερη αισθητική να φέρει ένα σύγχρονο κείμενο στην Ελλάδα και να το παρουσιάσει σωστά. Θέλει ιδιαίτερη αισθητική να κινήσει 15 άτομα σε ένα μικρό pocket theater. Θέλει ιδιαίτερη αισθητική να σκηνοθετήσει το μέγαρο μουσική. Θέλει ιδιαίτερη αισθητική να πάρει μια παράσταση από το μικρό pocket theater και να την πα σε ένα φεστιβάλ μεγάλο όπω το Πέτρα ή το Αττικού Άλσου και να την προσεγγίσει σωστά. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, δίνω μεγάλη σημασία στο πώς θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις, αλλά έχω τους κατάλληλους συνεργάτες που φροντίζουν το δικό μου όραμα. Δηλαδή, επιλέγω τους καλύτερους, σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μου, σωστά, συντελεστές, για να φροντίσουμε όλοι μαζί αυτή την ιδεατή καλή εικόνα στο σύνολό της. Ωραία. Σε διακόπτω και ζητώ συγγνώμη. Για να σε δω λίγο να διδάσκεις. Γιατί έχουμε ένα βιντεάκι που βρήκαμε, έτσι που το έχετε ανεβάσει, που το έχω ανεβάσει και που θέλω να δω λίγο. Λίγο, έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν διδάσκω. Είναι σκηνή από τον Παζολίνη που παίζω τον Παζολίνη. Παίζει εδώ. Ο Παζολίνη δίνει εντολές. Άρα, συγγνώμη. Εγώ αυτό δίνει. Βοήθησα με στο εξής. Η διπλανή ενότητα είναι ο Παζολίνη που φαίνεται να διδάσκει και ο Παζολίνη. Ενώ κατ' ουσία δεν διδάσκει. Απλά και μόνο. Είναι η σκηνή και ναι, 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 ακριβώς. Θέλω να τη δω τότε. Να σου πω κάτι, να το δούμε τότε. Βεβαίως. Πάμε λίγο, παιδιά. Τότε είναι από την. Τρίτη ενότητα. Όπω βλέπουμε. Όχι αυτό. Η άλλη αριστερά σου. Αυτή εδώ. Άμπρα, ωραία. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, παιδιά. Από την περσινή εκδοχή του Παζολίνη, να δούμε λίγο. Ας δούμε. Και σαν. Ηθοποιό. Που διδάσκει, πολύ ωραία. Ναι, ναι, που είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάμε να το δούμε.
λατσικά. Κάθισε χάμω και άνοιξε τα πόδια σου. Σπάθησε να ηρεμήσει, μα δεν βρήκε τίποτα μέσα του παρά μόνο μια καρδιά. Απελπισμένη. Στοπ! Διαβάστε αυτό. Αργά παρακαλώ. Καθαρά και δυνατά. Άγιε Μαρκέλα και Φάβιο, είμαι ο Πιερ Πάολο. Τ' άλλα είναι περιττό σεβασμός. Κινήσουμε την τριλογία της ζωής. Με θέματα από το δεκαήμερο του Βοκάκιου, τους θρύλους του Κατέρμπουρη. Και τις χίλιες και μία νύχτες. Και μετά τέλος του παιχνιδιού. Μπορείς να μείνεις και να είσαι η Ρώμα η δική μου αυτή που σκοτώνεται μέσα στη δυστυχία της. Θα προσπαθήσω. Βγάλτε τα ρούχα σας. Τι, εδώ τώρα μέσα. Παρακαλώ. Μακέλο. Κάθισε χάμω και άνοιξε τα πόδια σου. Σπάθησε να ηρεμήσει, μα δεν βρήκε τίποτα μέσα του παρά μόνο μια καρδιά. Απελπισμένη. Ωραία. Αφού είδαμε λοιπόν, να πάω λίγο σε διάβασμα και αμέσως άρθρο στον Γιώργο του Λιβανό να μου συνεχίσει στο «Η Βασιλική είπε και φέρνει ηρεμία» τα χρώματα πάμε και πάμε στη Βασούλα στο στούντιο Κυψέλης. Έχετε ανεβάσει εξαιρετικά έργα. Ποιο ξεχωρίζεται? Δημοσιογραφικά η Βασούλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ωραίες ερωτήσεις, παιδιά. Και ρωτήσω ό,τι θέλετε. Ξεχωρίζω τα εξής δύο, γιατί αν δεν μπενέψει. Θα σου το αγορήσω. Ευχαριστώ να είστε σίγουρα. Όχι, όχι, είναι ξεχωρίζω τα εξής δύο. Τα δύο φετινά, το Μυστερά Πανεβαίνουμε, τα αναφέρω. Το Μπαζολίνι, το Λεωνάρντο Ρίντ. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είναι δύο από τα πιο δύσκολα θεματικά έργα να ανέβουν και με τεράστια απέτηση παραστασιοποίηση. Δηλαδή, ειδικά στο Παζολίνι υπάρχει και συνδυασμός παράλληλων προβολών, διπλών προβολών, με συνδυασμό 14 άτομα, αλλά και στο Λεωνάρντο, και θα πιαστούμε μετά, υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία της θεματικής και της υλοποίησης ενός εξαιρετικού, πολυβραβευμένου, από ένα συγγραφέα με 4 τόνοι, συγγραφέα έργο. Άρα αυτά τα δύο που ευτύχησαν στη φετινή και στη φετινή του διανομή, γιατί ο Λεωνάρντο δεν παίζεται για τρίτο συνεχόμενο χρόνο και ο Παζολίνι για δεύτερο, επίσης με ανάλογη τυχαία και τα δύο, είναι δύο από τα έργα που αγάπησα πάρα πολύ και που ξεχωρίζω στην παραστασιοποίηση του ίδιου Κυψέλης, γιατί θεωρώ ότι σαν σημείο αναφοράς θα μείνουν στην ιστορία γιατί κουβάλησαν κάτι ιδιαίτερο. Το καθένα με ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο. Ωραία, Βασιλική. Όχι, ο Κούπερ. Καλά, η φωτομή του κράνου. Δεν πειράζει, Θανάση μου, επειδή έχουμε τον Γιώργο εδώ πέρα του Λιβανό. Αλλά είναι επικάντικο αυτό που λες για το κράνο που κάναμε από το Άρη και του Γιώργου. Μου λέει τι ώρα έχει τραπεί. Και η Βασιλική, πείτε ώρες οπωσδήποτε θα επιδιώξω να έρθω. Θα πούμε τώρα πώς έχει δίκιο. Θα πούμε για Παζολίνη πρώτα που ξεκινά την Πέμπτη, καλή επιτυχία. Με τα παιδιά, όλα τα παιδιά εύχομαστε καλή επιτυχία. Και ώρες που είπαμε για τον Παζολίνη και μετά θα πούμε. Ναι, βεβαίως. Παζολίνη, Παζολίνη. Με πρωταγωνιστές την. Όχι, όχι, δεν πειράζει, θα πούμε αργότερα πάλι. Ωραία. Το να πω πάλι. Πάλι θέλω μια. Είναι Πέμπτη στις 9:30 και Παρασκευή στις 10. Προσέξτε. Το ένα έργο λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι Πέμπτη και Παρασκευή, 9:30 την Πέμπτη, 10 την Παρασκευή. Ωραία. Και μετά από αυτό, Γιώργο, είπες ιδιαίτερα έργα. Το γυμνό. Επειδή σε χαρακτηρίζει το γυμνό. Καθόλου δεν με χαρακτηρίζει. Θα μου πεις τώρα εσύ τώρα. Καθόλου θα δεν με χαρακτηρίζει. Και που θέλω, καθόλου δεν με χαρακτηρίζει το γυμνό. Ωραία. Το γυμνό. Όχι, πουλάει πάντα. Συμβαίνει κάτι, είμαστε γυμνοί άνθρωποι. Τι συμβαίνει με το γυμνό? Το γυμνό δεν πουλάει πάντα. Το γυμνό μπορεί να πουλήσει αν καταφέρεις και το δώσεις σωστά και αν μπει σε μια ιδιαίτερη παράσταση. Δεν με χαρακτηρίζει το γυμνό. Έχω κάνει περίπου 25 παραστάσεις και γυμνό είχαν 4 νομίζω μέχρι τώρα, σκηνοθετικά. Έχω παίξει σε παράσταση που έχω παίξει προσωπικά που μόνο 2 είχαν γυμνό ή μη γυμνό. Άρα δεν με χαρακτηρίζει το γυμνό. Με χαρακτηρίζει νομίζω η πρωτοτυπία των παραστάσεων που επιλέγω να κάνω ή ο τρόπος που στείνω τις παραστάσεις. Από την άλλη όμως δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα μια παραστασή μου να έχει γυμνό αν το απαιτεί το κείμενο. Δηλαδή, όταν ο Παζολίνι χαρακτηρίστηκε από τον τρόπο που προσέγγισε το γυμνό και την ομότητα που το σκιαγράφησε θεματικά στο κινηματογράφο, και έχουμε αυτούς σκηνές από τον Παζολίνι, δεν μπορεί σκηνή με το τόξο, για παράδειγμα, που είναι δύο νέα παιδιά που πρωτοτροπούν με ένα τόξο να δοθεί διαφορετικά από τον ένα γυμνό. Δεν μπορεί η ερωτική παντεσία από το δεκαήμερο με τα 10 γυμνά σώματα να μην αποδοθεί ακριβώς όπως είναι στις ταινίες του Παζολίνι. Και κατά τη στοιχεία, το Λεωνάρντο Ρίντ, που είναι ένα έργο σύμβολο, γιατί είναι το πρώτο γυμνό έργο στην ιστορία του σύγχρονου
αντρικού γυμνού, mm-hmm. που ήρθε και στην Ελλάδα, το έφερε ο Μαθιατρίνο Θεατή, το φέραμε πρώτοι εμείς. Απαιτεί γυμνό, εμείς το παρουσιάσαμε ακριβώς όπως είναι, mm-hmm. σαν γυμνό. Ωραία. Και το χαρακτηρίζει πραγματικά δεν ήταν η θέση. Ναι, έχει δίκιο. Η ερώτησή μου δεν ήταν τόσο. Εννοούσα περισσότερο ότι μήπως και αυτό το γυμνό τελικά είμαστε γυμνοί όμως και σαν. Είμαστε γυμνοί. Και τι θα φοβηθούμε, το γυμνό του σώματος. Για μένα το γυμνό του σώματος δεν είναι ναι. τίποτα. Το γυμνό του σώματος είναι μια εικόνα που τη συνηθίζουμε, ναι. που τη δεχόμαστε όταν τη δούμε και ειδικά είναι καλέσθητη. Και στις παραστάσεις μου, ακριβώς επειδή έχουν υπάρξει τέτοιες με γυμνό, έχω ορίσει πάντα να είναι καλυμμένα κάλυπτο. Το οποίο τι σημαίνει, φωτιστικά τόσο πολύ ευδοκιμών, που να διευκολύνει και τους τοπιούς και την τέλεση και την παρακολούθηση από τους θεατές και να μην ενοχλεί. Mm-hmm. Αυτό που μένει είναι αυτό που είχε γράψει η αγαπημένη και εξαιρετική θεατρολόγος Χαρά Παγκονικόλα, ότι αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς από μια παραστασιοποίηση των έργων του Λιβανού δεν είναι η γύμνια των σωμάτων, mm-hmm. αλλά η υπογύμνωση της ψυχής. Mm-hmm. Και αυτό κρατάω και εγώ σαν σημαντική αναφορά. Και εδώ θέλω και πολύ κουβέντα. Εδώ θέλω κουβέντα λίγο και στο τι συμβαίνει. Γιατί τα έργα αυτά είναι σαν ψυχογραφήματα, μου φαίνεται. Δηλαδή, εντελώς. Το οποίο εκεί πια δεν παίζουν πια τη γυμνό. Βλέπεις το τι συμβαίνει σε αυτό που είναι το σήμερα. Ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και πολύ χαίρομαι, θα πει πάρα πολύ, λέει ότι λέγοντας τον Παζολίν, που έχει γυμνό, έχει τέσσερις ενότητες γυμνού, μικρές, αλλά έχει ενότητες γυμνού. Οι θεατές μου έλεγαν μετά, μα είχε γυμνό η παράσταση, δεν θυμόμαστε. Σαν το προσέχανε. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό και τίποτα πιο ιδιαίτερο από σε μια εποχή απενοχοποίησης, από το συνειδητοποίηση ότι αυτό που θέλεις να περάσει ισχύει, δηλαδή η δυναμική της εικόνας και η δυναμική του λόγου, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη επίταση και σημασία στο λόγο. Τα κείμενά μου είναι κείμενα λόγου που περνάνε και αγγίζουν θεατές. Οπότε από την εικόνα, από αυτό που βλέπουν, κρατάνε τις ερμηνείες, τη δύναμη του κειμένου. Και αν κάπου υπάρχει το γυμνό, φεύγει και μένει στο μυαλό τόσο όσο χρειάζεται να δυναμώσει μια εικόνα, όπως γράψανε πολύ σωστά και οι εξαιρετικοί ακροατές σου. Θέμα σαν αισθητική βοήθεια στον ολοκλήρωση μιας παράστασης. Και Γιώργο, μου αρέσει πέρα αυτά που είπες, είναι σαν. Σαν να προσυπογράφει αυτό, ή θα προσυπόγραφα εγώ, τα λόγια της Μαριάννα Στόλη σε εκείνο το σημείο μας που έχει σε ένα βιβλίο που τις έχεις. Μπήκα να δω γυμνά αντρικά, ξεχάστηκα τελείως και γεύτηκα. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι, έτσι και πραγματικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Σου ζητώ συγγνώμη. Πάμε λοιπόν τώρα στην. Θα επιδιώξω να έρθω. Μακάρι να μας έρθει από την Κο Βασιλική να δει την παράσταση. Όποτε βρεθεί στην Αθήνα, θα έρθει. Λοιπόν, θέλει τόλμη να ανεβάσετε παραστάσεις με γυμνό και ιδιαίτερα προσοχή και ευαισθησία για να μην χαρακτηριστεί χυδαίο. Είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή που την πετύχατε, πετυχαίνετε. Σας προβληματίζει όμως πώς θα περάσει στο κοινό κάθε φορά. Βεβαίως και με προβληματίζει εμένα προσωπικά με την έννοια ότι δεν θέλω να είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Φυσικά και δεν τρεπόμαστε με το γυμνό, αλλά από την άλλη ηλία, όπως θα έχεις δει, και αυτό νομίζω πως με χαρακτηρίζει. Εγώ δεν προβάλλω γυμνές φωτογραφίες από τις παραστάσεις μου. Περιέχουν γυμνό, αλλά δεν έχω προβάλλει το γυμνό. Δεν έχω δώσει αυτό που κάνουν όλοι. Ό,τι οι φωτογραφίες είναι ίσως κάποιες μη γυμνές, ίσως κάποιες διακολυντικές για να καταλάβει ο θέτης τι να πρόκειται και να μην ξεγελαστεί. Ναι, αλλά δεν πουλάμε γυμνό για να δουν το γυμνό. Εμπεριέχεται γυμνό στην παράσταση και το αντιμετωπίζω με τρομερό σεβασμό, όπως αντιμετωπίζω και τον κάθε ηθοποιό μου ξεχωριστά, σαν μονάδα και όχι σαν σύνολο, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σημαντική δυνότητα και αυτό προσπαθώ να κάνω. Και από την άλλη, όπως με το σεβασμό που αντιμετωπίζω ένα δύσκολο κείμενο, αντιμετωπίζω και την έκθεση του ηθοποιού, γιατί πάνω απ' όλα είναι ηθοποιός. Και όπως εμένα θέλω να φροντίζουν, θέλω και εγώ να φροντίζω του ηθοποιού. Και είσαι εξτάκτης αυτό. Προσπαθώ και όπως ξέρεις, φροντίζω να αισθάνεται καλά ο ηθοποιός μου. Γιατί ο ηθοποιός δεν αισθάνεται καλά. Πρέπει να σου πω κάτι εδώ. Γιατί άλλο ότι λέμε εκεί πέρα δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Εδώ όμως που είμαστε στον αέρα, πρέπει να χαρακτηρίζω τον Λιβανό. Έχεις ένα τάκ τόσο ευαισθησίας, πως είσαι ιδιαίτερος άνθρωπος και δεν είναι τυχαίο που είσαι σε αυτό το επάγγελμα που είσαι και καταπιάνεις έτσι και έχεις αυτή την πορεία που έχεις, από τον τρόπο που ξέρεις να αντιμετωπίσεις ή να ψυχολογείς τον άλλον. Που είναι δύσκολες καταστάσεις. Ειλικρινά, έχω νιώσει. Και έχω και εγώ ένα παρελθόν αυτό που με διάφορους σκηνοθέτες και ονόματα. Δηλαδή. Ξέρεις να χειρίζεσαι. Ναι. Ή ξέρεις τη δύσκολη θέση του άλλου να κάνεις τριπλούρα ωραία, πανέξυπνα και στη δουλειά σου πάνω. Σκεπτόμενος και τον ηθοποιό και να τον ικανοποιήσεις αυτό που θέλει, αν σε κάτι. Μα τα πάντα είναι θέμα συνεργασίας. Έτσι. Δηλαδή και έτσι αυτό πρέπει να το καταθέσεις σαν ηθοποιός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έχω πει προς τα σου άλλους, το λέω εδώ, γιατί αυτό είναι
πολύ μπροστά που με ενδιαφέρει και στο κοινό το δικό μου. Το ότι ξέρει να χειρίζει. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή θα βρεθεί σε ένα δείγμα σε κάτι, σε ένα πραγματάκι και άλλα τώρα. Πώ θα φέρει. Και φέρθηκε έτσι που λέω, είναι ο Λιβανό. Ναι, μπε. Ενώ θα μπορούσε να. Κοίτα, ξένα δύο πραγματάκια που ξέρω. Μπορεί να πει, ξέρει κάτι αυτό. Και θα πήγαινε κόντρα στη συνείδηση μου σε κάτι που λέω, μπράβο του. Μου άρεσε ο τρόπο που μετά έκανα εγώ στροφική έλεγα. Γιώργο, και σε αυτό περισσότερο. Μα θεωρώ ότι. Σε όλα γίνονται. Δεν μπορούμε να βιάζουμε τον ηθοποιό για να αποδώσει. Δεν μπορούμε να βιάζουμε τη συναισθηματική μας τοποθέτηση για να είμαστε σε μια παράσταση. Για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε επειδή θέλουμε και επειδή περνάμε καλά. Ναι. Για Φέδρο, ευδοκιμή αν οι άνθρωποι περνάνε καλά. Άρα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες του ηθοποιού για να κάνουμε καλύτερο θέατρο. Που δεν το έχουμε όλοι. Γι' αυτό σου λέω για το δικό σου επίπεδο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πού βρίσκεσαι εσύ σκηνοθετικά, που εγώ ξέρω πού βρίσκεσαι. Θέλω να πει τη θέση σου για να σε προκαλέσω, γιατί εδώ αυτή η κουμπί είναι πέρα που θα ξαναπεί. Μετά από λίγο θα πούμε για το Λεωνάρντο. Μετά θα ξαναπάμε που άλλοι. Μη σε αποσχολεί. Έχουμε αρκετή ώρα. Βεβαίως. Θέλω και να σε κουράζει τώρα, δεν με νοιάζει. Δεν με κουράζει πού βρίσκεσαι εσύ στην αντιμετώπιση των έργων, σε ρεαλιστικό στυλ, ή ξεφεύγουμε και π.χ. έχουμε δει τραγωδία, αρχαία τραγωδία και σε επίδαυρο κομπιμετζίν. Πού βρίσκεσαι εσύ, εγώ είμαι στο. Μετέχνιο το βίο. Είμαι στο μετέχνιο το βίο. Με ποια έννοια. Λατρεύω το λόγο ακριβώς όπως γράφτηκε. Δεν θέλω να πειράζεται ο λόγος. Θέλω να παραμένει αυτούσιος και είμαι. Πρεσβεύω και ένα θέατρο, το γραμμικό συμβολισμό, που το γνώρισα στη Σουηδία με τον Πέτερ Όσκαρσον για πρώτη φορά και από τότε αυτό κουβαλάω στο μυαλό μου και με τους σημαντικούς δασκάλους που ανέφερα και που είχα. Τη Συνοδεινού, του Παπαθανασίου, του Ντουφεξή, του Ποταμίτη. Έδινα μεγάλη σημασία στο λόγο και αυτό το θέατρο κουβαλάω και εγώ μαζί μου. Όμως, θεωρώ ότι σήμερα, χωρίς να αποδομήσουμε τα κείμενα, για να μπορέσουν να ενδιαφέρουν, οφείλουμε να τα περιβάλλουμε με ιδιαίτερη φροντίδα, να τα ανανεώσουμε, να τριφερέψουμε απέναντί τους, χωρίς να τα πειράξουμε. Ή καμιά φορά για να τα πειράξουμε με χιούμορ που δεν πειράζει. Δηλαδή, μια κωμωδία να την πειράξει. Δεν σε πειράζει. Δεν ενοχλεί κανένα. Εκείνο που εγωρτηματικά έχω μια αντίρρηση, λίγο Γιώργο, μπορεί να έχει και εσύ το ίδιο. Στην αρχαία τραγωδία φοβάμαι μην πάει πολύ πολύ. Αναλόγως με το τι κάνει κανείς. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κανείς να κάνει μια σπουδή πάνω στην Αντιγόνη και να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά μήπως κάνει την Αντιγόνη. Να πει ότι κάνω μια σπουδή πάνω στην τραγωδία αυτή. Αυτό θα είναι και έντιμο και τυπικό και ακριβές. Διαφορετικά, δεν μπορείς να πάρεις και να πειράξεις ένα κείμενο. Εγώ θα ήθελα να δω το πείραγμα που κάνει οποιοδήποτε, γιατί οτιδήποτε αγγίζουμε το κάνουμε με αγάπη και μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Αλλά απλά να πούμε ότι είναι πειραγμένη η άποψη για την Αντιγόνη. Και όχι η Αντιγόνη. Γιατί όταν έγραψαν την Αντιγόνη, ο συγγραφέας δεν ήθελε να την πειράξουν, φαντάζομαι. Σωστά. Περίμενε μια αντιμετώπιση τουλάχιστον στο κείμενο που έγραψε. Ότι... Άρα, έχουμε το δικαίωμα, γιατί τίποτα δεν είναι πρωτογενές στην τέχνη, όλα αποτελούν ένα εφαλτήριο για να εκφραστούμε μέσω αυτής. Άρα, μπορείς να πάρεις την Αντιγόνη σαν κείμενο και να το πειράξεις και να πεις ότι βασίστηκα στην ιδέα της Αντιγόνης και όχι ότι αυτό είναι η αυτούσια Αντιγόνη. Γιατί τότε θα έχουμε την εκράστηση στο Σοφοκλή που θα μας βάλει και θα μας δίνει και θα μας. Σωστά. Θες να πεις ότι ακόμη και στο αρχαίο θέατρο κάποιες, μπορεί να κάνουμε κάποιους νεωτερισμούς, αλλά. Με κάποια προσοχή, θέλω να σου πω, δηλαδή εκείνο το αρχαίο θέατρο με στυλ όπως το έχουμε γνωρίσει από Μινωτίδες ή από Ροντήριδες και τέτοιο. Δεν πάμε νομίζω ότι παρότι αυτό το θέατρο είναι η βάση μας, γιατί από εκεί ξεκινάμε και από εκεί παίρνουμε τα ρεθίσματα, το οποίο έχει πεθάνει αυτό το θέατρο. Έτσι, είμαι πεπισμένος και οφείλουμε να πηγαίνουμε. Επιμένω, κρατώντας τον λόγο, χωρίς να εκδικούμαστε το κείμενο και πηγαίνοντας πιστή, ακολουθώντας πιστά το κείμενο του συγγραφέα, οφείλουμε να ακολουθούμε τα νέα ρεύματα, αλλά να είμαστε φιδωλοί. Δηλαδή, ακολουθούμε τα νέα ρεύματα, δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε, αλλά δεν αποδομούμε. Δεν αποτρέπουμε. Δεν διαλύουμε τελείως την αρχή στο ύφος. Γιατί πρέπει να υπάρχει το κείμενο. Εν αρχήν ο λόγος. Σωστά. Εν αρχήν ο λόγος. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει διάθεση να υπηρετήσεις ένα κείμενο. Κάνεις κάτι δικό σου απλά και μόνο. Ωραία. Και πάμε λοιπόν στη Μαρία Αντιγούλα. Το Γιώργο το ξέρω πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε τύχει να δουλέψουμε μαζί. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης, εξαιρετικός συνεργάτης, πολύ υπομονετικός. Και είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του, να το πεις ηλία. Μαρία, έτσι, Μαρία. Είναι δυνατόν να το κρύψουμε εδώ. Ό,τι γράφετε, το διαβάζω και να την. Ό,τι και να γράψετε. Εγώ δεν κρύβω ποτέ. Εγώ δεν έχω βρει στον αέρα και λέω ναι, ξαναγράψε το κακλαμάκια. Δεν πρόκειται ότι το διαβάζω και το ακούει. Χαίρομαι πολύ για τα λόγια τη Μαρία, γιατί τη Μαρία την εκτιμώ. Και είχα την τύχη να δουλέψω και να ξαναδουλέψω με αυτό που εκτιμώ. Δηλαδή,
Και ξέρεις κάτι, Λία, δούλευα, είχα ένα, όπως ξέρεις, κάνω πρόταση με ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι χρήσιμοι στη δουλειά μου και ότι έχουν να πούν κάτι. Δεν χαρίζομαι. Επιλέγω αυτούς που θεωρώ πως είναι οι κατάλληλοι σε κάθε μου δουλειά. Που σου πάνε και που τους σου πάει και για τη δουλειά σου. Κάνοντας ακροάσεις κάθε χρόνο, που βλέπω τα 100 καλύτερα παιδιά, διαλέγω τα 10 καλύτερα και μέσα σε αυτά κάνω και τις δικές μου προσκλήσεις, ανθρώπους που θεωρώ σημαντικούς, έτσι με την ομάδα που έχουν δουλέψει. Από την Πεάτα Σιμακοπούλου και την Παριά Ανατόλη. Δύο φορές σε κάθε έργο μου συμμετοχή, γιατί είναι στενή φίλη και συνεργάτης και να της χαρίζει ο Θεός υγεία, αγάπη και δημιουργική ευδαιμονία πάντα. Μέχρι την Μαρία την Αλιφέρη, την Κέτριν την Προχώρη, τον Νίκο τον Βερλέκη. Πολλούς άλλους που ήρθαν και δοκιμάστηκαν σε αυτό το μικρό θέατρο, σε αυτή τη μικρή ομάδα, με μικρούς και μεγάλους ρόλους, πολύ ιδιαίτερους και με πολύ ωραία αντιμετώπιση προς εμένα και με τις παραστάσεις που κάναμε. Και ανέφερα κάποια ονόματα, είναι σωστά, πάρα πολλά. Σωστά, κάποια ονόματα, είναι δικούμε τώρα. Ο Αντώνης Ραπαούνης είναι τόσο πολύ. Αλλά... Σωστά, ωραία. Να σου πω, Γιώργο, πριν εγώ από λάθος, μας βάλανε αντί να πω εδώ εκείνο που κάνει στον Παζολίνη, γιατί παίζει την παράσταση. Αυτή η ώρα που είναι την Πέμπτη, η παράσταση που παίζεται, Πέμπτη Παρασκευή, παίζει και ο Γιώργος Σουλιώνος, πέρα από σκηνοθετή. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να πούμε, είδαμε πριν και τι έκανε, έκανε λάθος. Τι τραγούδι είναι εκείνο να βάλουμε ένα δείγμα. Είναι το Κάντο Περμένει, το βασικό τραγούδι της παράστασης. Είναι το Καντζόνα Ραβιάτα. Είναι το Καντζόνα Ραβιάτα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να βάλουμε λίγο. Να δω ελάχιστον. Βεβαίως, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν έχουμε ακόμη λίγο από το κοινό, δεν πειράζει. Αυτό είναι όμως μια. Ωραία, παιδιά, πάμε λίγο. Το 3 αριστερά. Εδώ είναι. Σωστό. Ωραία. Πάμε, παιδιά, ελάχιστο χρόνο και τι κάνουμε. Επειδή μας έκανε μια παρατήρηση η Μαρία που μπορεί να έχει πολύ δίκιο, δεν το είχαμε προσέξει, δεν το. Την ώρα που. Καλά, τώρα είναι βίντεο, δεν του συζητάμε. Δεν μιλάμε, δεν ακούω τη φωνή. Καλά λέει. Πάμε εκεί, βλέπουμε λίγο και γυρνάμε αμέσως εδώ με τον Γιώργο Λιβανό απόψε και ρωτάτε ό,τι θέλετε. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Θα το δει αμέσως. Περίμενε. Αν μου επιτρέπετε, φίλοι, δείχνει πρόσωπο του κυρίου. Δεν έχει αυτή την έκφραση έπαρση καλαμιού. Α, λέει Βασιλιά, αν μου επιτρέπετε, φίλοι. Το πρόσωπο του κυρίου Λιβάνου δεν είναι, είναι απλώς. Είναι ευγενικός άνθρωπος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλώς και φιλικός. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Βασιλική μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο εκεί. Γράφετε ό,τι θέλετε, ρωτάτε ό,τι θέλετε. Ελάχιστο χρόνο, δευτερόλεπτα είναι. Βλέπουμε και επιστρέφουμε εδώ. Σκηνοθετικά με το που πήγαμε διάλειμμα μου κάνει να σου πω κάτι, είναι πιο οπτικά καλό. Λέω τι να κάνω τώρα. Επειδή συνηθίζω να έχω να μοστάρει στα γαλιά μου. Λιβανέ, λέω κάνεις το και ψέσεις το στούντιο και πέρα, αλλά που θες και εδώ δεν με νοιάζει. Απόψη σκηνοθέτησε και την εκπομπή εδώ. Και λέω αφού κάνω κι εγώ έτσι, αλλά στα πίσω εγώ λίγο. Έτσι γουστάραμε έτσι για το. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λοιπόν να είδαμε μόλις το Καντζόνα Ραμπιάτα με την πεσίνη εκδοχή. Φέτος το τραγούδι τραγουδάνει η φετινή ομάδα, ο Πάπλος Ευαγγελόπουλος, η Γιώτα Ποτοπούλου, η Σοφία Ιμπεράτη, η Ξένια η Γεροβασίλη, η Μαρία η Γούλα, όλη αυτή η υπέροχη ομάδα των παιδιών, ο Κωνσταντίνος Τσιωμίδης που επαντρώνουν το Μπαζολίνι, 14 αυτά άτομα. Και που είναι μια παράσταση που εκτός των άλλων, αυτό δεν το αναφέραμε, έχει και πολύ ωραία τραγούδια,
Έχει τραγούδια από. Επειδή ο Παζολίνη ήταν χαρακτηρίστηκε και από την εποχή του, τραγούδια της εποχής του Παζολίνη, και επειδή παρουσιάζεται η ιδιαίτερη του επαφή με τη Μαρία Κάλλας, έχουμε και τρεις υπέροχες άριες που είχε τραγουδήσει η Κάλλας, που τραγουδάει, συντονίζει ερμηνευτικά η Σοφία Ιμπεράτη. Και το έχω δάργα τώρα να παράσουμε στο Λεωνάρντο Ρίνι. Στον Λεωνάρντο. Για να ξανακόμψει το Ζωλίνο. Κύριε, δεν θέλω την κουβέντα. Κάνω ό,τι θέλει. Μισό λεπτό να πάω λοιπόν να σου δείξω. Να έχει εικόνα μπροστά σου, ίσα ίσα μία φορά σαν ξεκίνημα. Σε αυτό που λες. Ένα λεπτό, παιδιά. Να το έχω του Γιώργου από την παράσταση αυτή και μετά κάνουμε άλλες κουβέντες και θα ξανάρθουμε πάλι στο. Ας πάμε να δούμε έτσι ένα. Απλώς μια φωτογραφία που έχει κοινοποιήσει που έχω βάλει και εγώ στο φιλμ. Την πρώτη, γιατί έχει, το πιστεύω θα έχει πολύ υλικό. Ας δούμε λίγο αυτό μόνο. Έχουμε εικόνα, φαντάζομαι. Ωραία, ωραία λοιπόν. Λοιπόν, το Leonard of the Ring, ένα έργο. Έχω την τύχη να γνωρίζω έναν άνθρωπο από το εξωτερικό, από το Λονδίνο, τον Gordon Dickerson, ο οποίος είναι ατζέντης, ο οποίος με πιστεύετε, μου δίνει σημαντικά έργα. Μου δώσε τα βρώμικα κόλπα που κάναμε τη Μαρία Λιφέρη, το μισά-μισά που κάναμε την Ισμήνη Καλέση. Και κάποια στιγμή μου λέει, το αριξμένα νιάτα που κάναμε τη Μαριάννα τώρα και τον Στέφανο Κακαβούλη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ξαφνικά μου λέει, Γιώργο, θέλω να κάνει κάτι, ένα έργο που είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ δυναμικό, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει ιδιαίτερα δικαιώματα, πρέπει να ανάξει την μορφή του θεάτρου σου, να κάνει μια σκηνή περίπου 9 μέτρα. Πρέπει στην ακρόαση να είμαι παρόν για να διαλέξει ηθοποιού. Πρέπει να πάρει να υπογράψει 4 σελίδες ειδικού όρου για να το κάνει. Και έχει αυτό το ποσό και λέω το κλείνω. Μου λέει, μα δεν θέλει περίπτωση να σου πω, και λέω το κλείνω. Μου λέει, είναι πολύ τολμηρό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει πολύ γυμνό. Λέω εδώ πέρα κομπλάρα και έχω θέμα προσωπικό να το λύσω. Γιατί δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πόσο γυμνό μπορεί να έχει. Εκεί λοιπόν, όταν πήρα το κείμενο στα χέρια μου και το διάβασα στα αγγλικά και μεταφράστηκε κάποια στιγμή εξαιρετικά από τον Κώστα Βούλγαρη, είχα δύο τρομερούς συμμάχους. Το Βασίλη τον Μπουζιώτη και τη Μαριάννα Τόλη. Ο Βασίλης είναι σίγουρος παραστάσεων και στο Λεωνάρντο Ρινγκ και στον Παζολίνη. Και η Μαριάννα είναι σίγουρος και φίλη όλων των παραστάσεων. Που έκανε και τις επιλογές των τραγουδιών και τους στίχους στο Λεωνάρντο, μου είπανε: μην διστάσεις, μην σε αγχώσει το γυμνό ή η προκλητικότητα του κειμένου. Βάτεσαι σε ένα έργο πολύ σημαντικό και τόλμησε το. Έτσι, αυτοί οι δύο άνθρωποι με έσπρωξαν να πάρω την απόφαση. Είναι και σπουδαίο ο καθένας στο είδος του. Εξαιρετική έτσι, και πολύ σημαντική φίλη. Γιατί έχω και να πω και ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που υπάρχει στη ζωή μου. Έχω φίλους που υπάρχουν και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι φίλοι από καρδιάς, γιατί είναι φιλίες ουσιαστικές, ανταποδοτικές και για μένα πολύ στηρικτικές. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, ας μην μιλήσουν παραπάνω γι' αυτό, ας πω μόνο το δεδομένο, με στήριξαν στην απόφαση να κάνω το Leonardo's Ring, που έγινε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού είναι ένα έργο που έγραψε ένα συγγραφέα που έχει πάρει 4 τόνοι, νομίζω ο μοναδικό στον κόσμο. Και απαιτούσα μια ιδιαίτερη παραστασιοποίηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο που τι πρεσβεύει. Είναι μια ιστορία για ένα δαχτυλίδι, που ταξιδεύει από χέρι σε χέρι ανά τους αιώνες. Τώρα σε προσέχω να ξέρω ότι θα πούμε και εμείς να πηγαίνουμε σε κανιά εκπομπή. Βεβαίως. Και είναι και εύκολη η ιστορία. Ένα δαχτυλίδι πηγαίνει από χέρι σε χέρι ανά τους αιώνες και αντί να ενώνει ανθρώπους, τους χωρίζει. Δηλαδή, χωρίζει ανθρώπινους δεσμούς ερωτικούς, φιλικούς, επαγγελματικούς, οικογενειακούς και δηλώνει ότι πάντα. Στη ζωή υπάρχει ένα τέλος, όχι μόνο αναγκαστικά η αρχή. Και ενώ είναι ένα έργο που έχει πολύ κωμωδία, πολύ γέλιο, πολύ τρυφερότητα, πολύ ευαισθησία, πολύ λυρισμό, έχει μια πικρία που στην τελευταία σκηνή του έργου, που είναι μια σκηνή που οι άνθρωποι βλέπουν αυτό που πολύ έχουμε ανάγκη, την αισιοδοξία ότι αύριο θα έχει μια νέα μέρα, άρα και αισιόδοξη μέρα, αφήνει μια ελπίδα ότι όλα μπορούν να πάνε καλύτερα και δύο από τους αλλεπάλληλους χωρισμούς και αποχωρισμούς της ζωής μας να βρούμε ένα πάγιο, να ηρεμήσουμε. Και να καταλήξουμε. Είναι δηλαδή σαν το δαχτυλίδι, αφού κάνει το τεράστιο κύκλο το από χέρι σε χέρι, χέρι σε χέρι, καταλήξει κάπου και μείνει εκεί. Αυτή είναι η ιστορία του έργου. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, διότι έχει αυτό που θέλω να πεις, πως έχει μέσα πολλές ιστορίες. Πολλές μικρές ιστορίες. Που το σημαντικό είναι, και εδώ πέρα είναι το πολύ ιδιαίτερο στο έργο. Και συζητώ, συγγνώμη, να πούμε το ότι καλά αγγλικά δεν το συζητάμε, το δαχτυλίδι του Λεωνάρντο. Το δαχτυλίδι του Λεωνάρντο. Έτσι, το λέω χωρίς να. Που είναι ένα δαχτυλίδι που φαίνεται ότι σχεδίασε κάποια στιγμή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Εξού και ο τύπος. Μάλιστα. Λοιπόν, και υπάρχει στα σκίτσα του Λεωνάρντο το δαχτυλίδι αυτό. Λοιπόν, το ιδιαίτερο με το έργο, η απέτηση του τεράστια, γιατί αναφέρει πριν τα ψυχογραφήματα που είμαι και εγώ σύμμαχός του και τα αγαπώ πάρα πολύ. Το ιδιαίτερο με το Λεωνάρντο Ρινγκ είναι ότι αποτελείται από περίπου 20 ενότητες, που ο καθένας επιλέγει πόσες θα παρουσιάσει, 4, 5, 10 και τις 20, όπου τι η καθεμία κουβαλάει.
Η κάθε μία ενότητα από αυτή, το κάθε μονόπρακτο, είναι μία αυτούσια θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις, Ηλία, να επιλέξεις τρεις να κάνει μόνο mm-hmm. και να έχει ένα αυτούσιο θεατρικό έργο. Mm-hmm. Αν κάνεις και τις 20, mm-hmm. τότε πια έχεις θαυματοποίηση, θεωρώ. Mm-hmm. Είναι έργο προκλητικό, ιδιαίτερο, δυνατό και επειδή ο συγγραφέας το έγραψε και το αναφέρει άλλωστε, mm-hmm. θέλει να κάνει hit στην εποχή του, όταν mm-hmm. επιλέξει να το γράψει, μια 20ετία πίσω που την συναγράφεται και ολοκληρώθηκε πρόσφατα το 2013, αυτή την τελευταία εκδοχή ανέβασαν και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το έργο αυτό ξεκίνησε, ήθελε να φτάσει να κάνει μια τεράστια επιτυχία, να κάνει ένα ακόμα hit, ο πολυγραφότερος και πολύ βραβευμένος αυτός ο συγγραφέας, mm-hmm. και επέλεξε ένα έργο που έβαλε μέσα και γυμνό. Γυμνό mm-hmm. αφενός για να εντυπωσιάσει και αφετέρου για να δείξει κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή ήταν απεναχοποιημένος με το γυμνό, ήξερε πώς θα πουλήσει, αλλά ήξερε και το άλλο. Ότι μέσα από το γυμνό αποτύπωνε την αλήθεια του ανθρώπου που έρχεται και φεύγει γυμνός mm-hmm. και μόνος στον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό θέλει να πει ότι είμαστε όλοι γυμνοί στον καθρέφτη μας, στον εαυτό μας. Ας δούμε αυτή τη γυμνή, ας μην την φοβόμαστε, ας μην την τραπούμε, ας την εκθέσουμε προστατευμένη μέσα από μια ειλικρίνεια συναισθήματος. Αυτό είναι το Λεωνάρντο Ρέντι. Mm-hmm. Είναι ένα έργο. Yeah. Εξαιρετικό, που απαιτεί πολύ μεγάλη πρόκληση, μεγάλη αυτοθυσία των ηθοποιών για να μπορεί να παίξει γυμνός και απαιτεί από τον συγγραφέα πολύ ωραίους ανθρώπους για να το υπερασπιστούν, γιατί είναι δεδομένο αυτό το πράγμα που πρέπει να υπάρχει και απαιτεί τεράστια διάθεση να απογυμνώσεις την ψυχή σου. Αν δεν μιλήσεις με την αλήθεια στο έργο αυτό, και εδώ πέρα θα μιλήσεις εσύ, θα πεις δική σου εμπειρία για τον Λεωνάρντο, το έργο δεν μπορεί να πετύχει. Και είχα την πολύ μεγάλη τύχη, γιατί παίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από Pocket Theater στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια που ανέβηκε. Δηλαδή το στούντιο Κυψέλης γέμισε, υπάρχουν ακόμα τα δημοσιεύματα που μιλάνε για την απόλυτη εκστρατεία πετυχημένη για ένα έργο που έκανε, που ήρθε σαν hit και έγινε hit στην Ελλάδα. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στην έννοια της παραθεσιοποίησης. Λοιπόν, πάνω σε αυτά, εκείνη η ροή μας, μη σε απασχολεί. Ναι. Πάνω σε αυτά που λέει ο Γιώργος, όπως τα λέει, είναι πολλές ιστορίες μικρές, κινηματογραφικά δοσμένες, με εκπληκτικά χρώματα. Έχει κάνει ο Λιβανός μια πολύ ωραία δουλειά. Εγώ επειδή είχα την αντυχία να μαθαίνω ή να κάθομαι έξω ή να κάνω κάποια στιγμή τις σκηνές τώρα μία-μία που καταλαβαίνω τι γίνεται πριν ανέβει, τώρα μπορώ να πάρω και το νόημα του έργου δηλαδή, και να δω τι σημαίνει. Και έχουμε, έχεις Γιώργο πολλούς και άλλους συντηρητές, πέρα από την κουρδισμένα, αυτό το κινηματογραφικό που έχεις. Μ' αρέσει εμένα να μην πας και πει και να κοιμηθώ. Άμα δεν έχεις, μ' αρέσει να πω και από την αρχή της εκπομπής. Το κινηματογραφικό θέατρο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και εξαιρετικά κοστούμια και σκηνικά από τη Δέσποινα. Καλά, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε ηθοποιός πολύ ωραία. Θα καταλήξει πως ακούς. Έχουμε πέρα τραγούδια που διάλεξε η Μαριάννα Τόλη και που έγραψε στίχους. Το τραγούδι έγραψε του Λεωνάρντο Ρίνγκ, το περίφημο Winds of Your Mind στην ελληνική εκδοχή που είναι το ανεμόμυρι του νου, έχει καταφέρει να κάνει την μεγαλύτερη παρουσία στο YouTube ελληνικής παράστασης, αφού το βίντεο που βραβεύτηκε στα καλύτερο movie trailer πέρυσι στο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου έχει τα 110.000 views μέχρι στιγμής, που είναι απόλυτο ρεκόρ. Mm-hmm. Και εκτός των άλλων, εκτός των υπολείπων, έχει και φέτος mm-hmm. μια εξαιρετική διανομή. Mm-hmm. Από ηθοποιούς θέλω να τους αναφέρω τον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Πρωταγωνιστούν λοιπόν ο Λίας ο Κλαμάνης, ο Νίκος ο Καλατζίδης, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κωστής ο Κούκης, ένας σπουδαίος ηθοποιός της νεότερης γενιάς, ο Χρήστος ο Πανόρας, ο Θάνος ο Κυριαζής, ο Κωνσταντίνος ο Μενούλος, δεν έχω ξεχάσει κανένα. Ναι, μην ξεχάσουμε. Και ο Σταμάτης ο Κακαβελάκης, εξαιρετικό παιδί και ταλαντούχος ηθοποιός, που κουβαλάνε τη δική τους ιδιαίτερη δύναμη σε μια παράσταση απαιτήσεων και απαιτήσεων όχι μόνο για το γυμνό. Το γυμνό είναι προκλητικό, ρε, θα το δείτε. Αλλά θα δείτε και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία για ένα δαχτυλίδι που ταξιδεύει, μαγεύει και δεν είναι καταραμένο, Βασιλική. Δεν είναι κάποια κατάρα, επειδή φέρνει λύσεις. Γιατί αν το σκεφτείτε, στη ζωή μας όλα έχουν μια λύση. Και όταν κάπου καταλήγουν, το σημαντικό είναι ότι μας φέρνει στο τέλος μπροστά στα διέξοδά μας που κάποια στιγμή αυτά πάμε ένα διέξοδο. Δηλαδή, οτιδήποτε ξεκινάει και τελειώνει, έχει το αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Και για αυτήν την επόμενη μέρα μιλάει το δαχτυλίδι. Και έτσι είναι η ζωή. Πάντως, καλά πέρα από καλή ηθοποιή, και εγώ δεν το λέω τώρα επειδή τα ακούνε. Είναι καλά παιδιά. Καλώ ήρθατε. Εξαιρετικά παιδιά. Είναι μεγάλο πράγμα. Εξαιρετικά παιδιά. Ένα άτομο να δημιουργεί πρόβλημα. Σου τι κατάσταση το διέσω. Έχει δίκιο. Αυτό μα έχει δείξει εμπειρία τη ζωή μα και μέχρι τώρα την παρουσία ότι έχουμε κάνει στο θέατρο. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι καλοπροαίρετο και είναι καλά παιδιά όλα. Και να πω και θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά, του τοπιού του Λεωνάρντο Ρίνγκ,
γιατί για πρώτη φορά τους ανάγκασα, και θα το πω δημόσια, να κάνουν μια παραστασιοποίηση για τον ατζέντη μας που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και τόλμησα να δείξουν ολόκληρο το έργο 2 εβδομάδες πριν ανέβει σε ρυθμό παράστασης. Και αυτό είναι, θέλω να σου πω δημόσια να ευχαριστήσω. Καλό όμως μας έκανε. Σας έκανε καλό, αλλά έκανε και σε μένα καλό, γιατί πήραμε την έγκριση από τον Γκόρντον για το πόσο καλή είναι η παράσταση και φέτος. Πολύ σημαντικό. Αλλά εσείς εκτεθήκατε, εσείς δώσατε το καλύτερο παρόν και εγώ πρέπει να οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και εμείς πήραμε πάλι την κρυά, ξέρεις, όταν ξεκινά πρώτη μέρα της πρεμιέρας που λέμε. Έχει την αγωνία του, αλλά και το λόγο. Οπότε λοιπόν αυτά τα δύο τι έγινε. Είναι σαν να κάνω εγώ τουλάχιστον νιώθω πως έχω κάνει παράσταση. Γιατί έχουν γίνει παραστάσεις. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σε παρακαλώ. Μόνο μία εικόνα πάλι για μια φορά που δεν έχουμε άλλο υλικό που έχει εκπληκτικό υλικό. Ο Λιβανός δεν μας το βγάζει. Μας κλείνει. Μας κλείνει και μας έχει μόνο αυτό. Μόνο αυτό που θα δείτε έτσι, μια φωτογραφία μόνο τυπική. Σταμάτης Κακαβελάκης. Ωραία. Παιδιά, κλείνουμε και το θέμα αυτό που οι παραστάσεις είναι. Το Λεωνάρδος Ζήν. Το θέατρο λοιπόν πάει Δευτέρα Τρίτη. Ξεκινάει Δευτέρα Τρίτη, το Λεωνάρδος Ζήν την άλλη Δευτέρα και την άλλη Τρίτη. Στις 9... Σήμερα 8 ξεκινάμε. Σήμερα 8, στις 9 και 20. Και κάνε κρατήσεις έγκαιρα γιατί θα είναι sold out όπως ήταν και τις δύο προηγούμενες χρονιές, ειδικά την πρώτη που παίζαμε σε ένα pocket theater σχεδόν διπλασιάζοντας τα λεωμιστικά που είναι ακουστή. Κάτι μου έλεγες, κάτι λέγαμε όταν στον αέρα ότι κάτι ειδικά πες. Για τους τηλεθεατές του καναλιού. Προσέξτε αυτό, πες παρακαλώ παιδιά. Μην με ρωτάτε κάθε βράδυ, ακούστε το Λιβανό τον ίδιο. Δεσμεύεται εδώ, υπογράφει συμβόλαιο στον αέρα. Το εξής σημαντικό. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει, είναι μια χρονιά που ο θεατής θέλει πάρα πολύ να δει θέατρο και ειδικά θέλει να δει τις παραστάσεις που έχουν κάνει επιτυχία. Γιατί πέσουν που μετράνε, το Λεωνάρδο Ζήν κυμνήθηκε από σχεδόν το σύνδεσμο των ελληνικών κριτικών. Κουβαλάει μια αγάπη θεατών, κουβαλάει, θεωρείται η παράσταση που με χαρακτήρισε. Μπερέλα, ο κύριος Λεωνάρδο Ζήν. Αυτό δεν μου φαίνεται κακό, μου φαίνεται μάλλον καλό. Αλλά είναι μια παράσταση που και σήμερα που έχει ακουστεί πως θα κάνουμε περιμένουμε, ήταν οι πρώτοι 4 θεατές που έχουν στην εισιτήρια ηλία. Λοιπόν, οφείλουμε να πούμε λοιπόν ότι για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να δουν την παράσταση, αλλά κυρίως το κοινό της εκπομπής σου, θα κάνουμε την εξής προσφορά. Ακούστε, παιδιά, τώρα ειδικά για μας. Να σας το θυμίσω το βράδυ, αμέσως να μας πέσει. Θυμηθείτε. Μόνο για το Show Web TV θα έχετε την εξής προνομιούχα προσφορά. Μόνο με την ονομασία του Show Web TV θα έρχεστε με 8 ευρώ εισιτήριο και ένα ποτό ο καθένας. Δεν νομίζω, παιδιά, πως είναι. Νομίζω πως είναι και με ένα ποτό ο καθένας. Έτσι. Βεβαίως, είναι σαν. Είναι... Λιγότερο να πας ένα κινηματογράφο. Δεν εκμεταλλεύεται κανείς διπλό πράγμα. Είναι σαν να πει το ποτάκι του. Ακριβώς. Έτσι και την ίδια στιγμή. Βλέποντας ένα πολύ σημαντικό έργο με πολύ καλές ερμηνείες και μια πολύ ιδιαίτερη θεατρική. Η παράστασή μας τελικά χτυπάει τις 2 ώρες και. Όχι, είναι 2 παρά 5 με 2. Ναι, είναι όσο χρειάζεται μια παράσταση για να είναι μαγική, να ταξιδέψει, να κάνει το θεατή να μην θέλω κι άλλο. Και καλά κάνει σαν ώρα τόσο, γιατί 9 και 20 αρχίζει π.χ. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αυτοκίνητο. Ναι, 11 και 20 έχουν φύγει. 11 και μισή έχουν φύγει, α πούμε. Έχουμε και προσέχουμε και συγχαρητήρια. Το οποίο θα ξαναθυμίζω για να αφορά το θέατρο, γιατί είναι σημαντικό Κυψέρης, αυτό. Σπετσοπούλα 9 από Κυψέρης 51. Από κάτι για το θέατρο. Κυψέρης 51, ναι. Είναι ένα θέατρο που έκανε η Δέσποινα Βολίδη. Το φτιάξαμε μαζί με τη Δέσποινα και το φώτισε ο Σοκόλ Τομτσίνη που έγινε με πολύ αγάπη. Είναι ένα πολυμορφικό χώρο με ένα πολύ ωραίο ισόγειο και μια πολύ ωραία αίθουσα κάτω που φιλοξενεί σε άνετε καρέκλε του θεατρικού. Και που είναι από τα αγαπημένα θέατρα της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ίσως από τα πιο αγαπημένα pocket theater της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν το αποδεικνύει μόνο το δεδομένο της πολλαπλής παρουσίας παραστάσεων στο θέατρο, θα μιλήσουμε για αυτές αργότερα, αλλά από το γεγονός ότι οι θεατές που έρχονται ξανάρχονται σε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό, Γιώργο. Ένα θέατρο για μένα που το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό, αλλά το έχω ζήσει και εγώ όλα τα χρόνια, η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτός που βγαίνει από μέσα και ευχαριστηθεί. Βέβαια. Γιατί στο αντίθετο γεμάτο το θέατρο, βγαίνοντας έξω και λέγοντας την κακή κουβέντα, δεν έχει βέβαια. Ενώ η καλή κουβέντα σου γεμίζει το θέατρο, έχει καθαρίσει διαφημιστικά. Άκουσαμε τώρα, Γιώργο, κάτι και μετά πριν είναι πίσω τίποτα. Πάμε να δούμε πρώτα. Εδώ πέρα είναι ένα αφιέρωμα δικό σου. Ναι, ένα δεν μικρό. Είναι ένα μικρό. Διάφορες από. Από τις παραστάσεις που έχω παίξει σαν ηθοποιός. Ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε Γιώργο Λιβανό λοιπόν. Μετά ετοιμαστείτε εσείς ό,τι γράφετε. Λέει Μαρία μου, το κατάλαβα. Την ώρα που έκανα τη φωτογραφία, προσεξής, δεν μίλησαν πολύ.
Και αν μας ξέφυγε κανένα από τους τοπιούς που τους έχουμε πει κανένα δύο φορές, θα ξαναπούμε τα παιδιά του. Ξέρω τους συνάδελφους, τα λέω και τα βράδια όπως είναι, ακριβώς να λείπει. Λέω συνέχεια, δεν αδικούμε δηλαδή κάποιον κάποια στιγμή να ακούστηκε η Ηλίας Καλαμάκης καλά, ή δεν ακούστηκε ο Νίκος να είναι καλά, ή ο Κώστας, ή ο Θάνος, ή ο Σταμάτης, ή ο Κωνσταντίνος. Άλλωστε, το Show Web TV έγινε χορηγός επικοινωνίας παραστάσεις του Δικηψέρης και θα έχει εκδοτικές προσφορές για όλες τις παραστάσεις και θα επαναλαμβάνει τι παίζεται, πότε, σωστά. Θα λέμε συνέχεια και σωστά. Οπότε γι' αυτό και είπε και την προσφορά αυτό ο Γιώργος Ολιβάνος απόψε που είναι έκπληξη με το ποτό, 8 ευρώ. Εντάξει, παιδιά, θέατρο είναι αυτό και είναι ένα στήσιμο μια παράσταση που κουράζονται άνθρωποι. Κάνουμε θέατρο, ολόκληρο και τα ξέρω. Λογικό, τι να πάρει, θα πάρει 3 ευρώ. Είναι σαν να το κάνει, μην κάνει, να βάσει καθόλου. Και το λέω λαϊκά εγώ, ξέρετε ότι μιλάω σε τέτοια γλώσσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε Γιώργο Λιβανό και επιστρέφουμε, μιλάμε για... δεν μιλάμε την ώρα που αφού μας έχει κάνει την παρατήρηση αυτή η Μαρία ότι δεν ακούει. Και είναι, μη το... Εντάξει, Μαρία, ναι, βέβαια. Δεν πειράζει, όχι Μαρία, γιατί να με διαβάσουμε. Δεν είναι κακό αυτό που έκανες, καλά κάνεις. Είναι παρατήρηση το οποίο μας κάνει προς Θεού. Δεν είναι, Μαρία. Εδώ πέρα είναι οι εκπομπές, δεν έχω κάνει ποτέ λογοκρισία ποτέ στη ζωή μου. Και στη τηλεόραση 5.000 εκπομπές. Και όχι εδώ, στο διαδίκτυο που αντίθετα δεν μπορεί να γράψει. Αφού είναι ωραία παρατήρησή σου, καλά κάνεις. Την ώρα που βάζουμε κάτι, όπως τώρα, δεν μπορούμε να βάλουμε βίντεο να λέω από τον Γιώργο και να μιλάμε, δεν ακούγεται, είναι λογικό. Μπορεί να γελαστήκαμε στην αρχή που βάλαμε παζολίνη λίγο τη φωτογραφία σε κάτι. Ξέρω εγώ, ή στο, τώρα σε εμά που έλεγε τα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε Γιώργο Λιβανό και σε δευτερόλεπτα είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Γιώργο Λιβανός, λοιπόν, όπως είδαμε εκεί και που είναι μια εκπομπή αφιέρωμά του, οπότε μακάρι να είχα υλικό πάρα πολύ, αλλά λογικό είναι πώς είναι. Είναι, πώς να πούμε, είναι από αυτό που είπα πριν, είναι σαν να πει να κατεβάζουμε τώρα πινελιές, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορούμε να, ούτε τις δουλειές του όλες να έχουμε, ούτε δείγματα να έχουμε όλα, ούτε να από το... Είναι ό,τι πραγματάκι έτσι θα μπορούσαμε σήμερα σε αυτήν την κουβέντα να μας... κάνει παρεούλα. Λοιπόν, σαν οπτικά εννοώ. Θέλω λοιπόν να φτάσουμε να πάμε τώρα, παιδιά, λίγο, ενώ θα ξαναφέρουμε κουβέντα μετά για τα θεατρικά, θέλω τον Γιώργο λίγο να μου πει, Γιώργο, αυτό το έργο εδώ, το οποίο είναι, επειδή είναι ακόμη κουβέντα για το Λεωνάρδος... Πολύ ευαίσθητα πράγματα, πολύ σκληρά πράγματα όμως και πολύ αληθινά σε κάθε είδους τελικά σχέση, είτε αυτό λέγεται ομοφιλοφιλία, είτε αυτό λέγεται τεροφιλία, τελικά οι ψυχές είναι ίδιες. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι το Λεωνάρδο Ρίγκ έχει μια τεράστια τρίπλα ηλία. Οι ηθοποιοί τη γνωρίζουν και το κοινό το γνωρίζει, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη τρίπλα. Το Λεωνάρδο Ρίγκ για να προβάλλει το τρικό γυμνό για πολλούς λόγους, όπως είπαμε, που πολύ καλά έκανε και το έκανε ο Ρίς όταν το έγραψε 20 χρόνια, 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια περίπου πριν. Σκέφτηκε να κάνει ένα έργο με γυμνούς άντρες και είπε θα ξεκινήσω μια γκέι θεματική, αλλά δεν έμεινε εκεί. Γι' αυτό και έβαλε επίταση στο έργο να παιχτεί από straight ηθοποιούς ή straight ηθοποιούς. Με ποια έννοια? Να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλοι. Γιατί ήθελε η αφορμή όπου αναφέρονται σχέσεις να μην κολλήσεις αυτό που βλέπεις στη σκηνή, αν είναι δύο άντρες που μιλάνε για μια σχέση, αλλά να ταυτιστούν όλοι μαζί τους. Οπότε θα διαπιστώσεις ότι θα έρχονται μετά να σου λένε οι γυναίκες με αυτό, ο οποίος έχω με τη σχέση. Δηλαδή, προδοσίες μικρές βιώνουν όλοι.
Κατανάγκη χωρισμούς βιώνουν όλοι. Σωστά. Να επιλέξω μια φιλία ή την οικογένειά μου από μια σχέση, το βιώνουν σωστό. Όλοι. Άρα λοιπόν τα θέματα του, η καταπίεση στις ανθρώπινες σχέσεις ή η προδοσίες ή η ολοκλήρωση των σχέσεων υπάρχει ανεξαρτήτως σχέση είναι. Φίλου και άκουσα αυτό που λες για να πάνω σε αυτό να πω μια φράση που είναι πέρα που είναι εκπληκτικό το εγώ την ώρα, αλλά λέω τώρα πάνω σε αυτό που λες να το πραγματικά και εγώ να το ολοκληρώσω σαν κουβεντούρα, ότι λέει για μια στιγμή μέσα στον άλλο, για ένα γαμίσε να χάσουμε μια φιλία. Έτσι, κλείνεται σε κάθε είδους σχέση. Έτσι ακριβώς. Ένα γαμίσε που έχει μείνει. Έτσι ακριβώς. Γιατί δείχνει, παιδιά, ξέρετε πώς διαδίκτυο είναι, αν ήταν τηλεόραση δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αλλά τι δείχνει. Ένα χαρακτηριστικό της σοφίας του έργου. Για ένα γαμίσι, ρε φίλε, να χαλάσουμε αυτή τη φίλη. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται. Να σου πω κάτι, κυρία Κουνάκη, κάτι λίγο παρακαλώ. Αυτό εδώ πέρα το συνέχεια ή τίποτα το πετάω. Πάντα συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου Γιώργο μου τώρα κάτι που με ενδιαφέρει. Αυτό που λες μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι το για ένα γαμίσι μπορεί να είναι. Το 2 θα το βρούμε λοιπόν. Όμως είναι. Το 7 θα το βρούμε σε ένα διάλειμμα. Ωραία, Γιώργο μου, τι θα κάνουμε. Σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε στο πρόβλημα. Άκου τώρα κάτι. Θέλω σε αυτό εδώ παίζονται όλες οι σχέσεις όλων των εποχών και όλων των καταστάσεων. Πόσες φορές κάνεις μια πρακτική κάπου, σε πιάνει για ένα γαμίσε, βρε. Μια περίπτωση πιάνει, μια περίπτωση δικιά σου για ένα γαμίσε. Ρε, εσύ με πούλησες για ένα γαμίσε. Το ξαναλέω, παιδιά, που ξέρετε ότι δεν φέρνω ποτέ χειδαιότητα με την έννοια. Αυτά είναι ιερά πράγματα. Και είναι πραγματικά πώς μπορεί με ένα. Αυτό που δεν την ξέρω, τη φράση τώρα δεν πάει. Κοϊνάκι, κάτι έκανε εδώ πέρα. Κάτι τι μου έκανε εδώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το. Α, είναι εδώ. Για έλα εδώ, Κοϊνάκι. Για λίγο, ναι, έλα μισό το. Αν και παίζει κανονικά το κανάλι, απλώς δεν ακούω μόνο. Δεν έχω με. Λοιπόν, και μετά θα ψάξουμε εκείνο να μπορέσουμε να βγούμε την πανή. Να του κατεβάσουμε το YouTube, να καταφέρουμε την ώρα που θα είμαστε. Αυτό να έχουμε ένα ωραίο μαζί που μα είπε ο Γιώργος τώρα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε στον αέρα κανονικά, αλλά οι εκπομπές εμάς είμαστε ζωντανά. Και αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα κάτσε να πω κρυφά κάτι. Μας είπε ένα ωραίο που δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Θέλω να το βρούμε. Και θα πάμε τώρα σε. Αφού επανέλθω το monitor μπροστά μας, γιατί εμείς παίζουμε λίγο τώρα, λίγο στα τυφλά. Ξέρουμε πώς είναι η εκπομπή κανονικότατα και ό,τι βλέπετε. Θα σου πω τώρα για να γελάσουμε. Είναι όπως η εμπειρία ειδική στο θέατρο όταν σε κρεμάμε. Τι κάνετε, λέει. Και είναι ο Γερμανός τώρα που λέω τώρα. Καλά λέει ο άνθρωπος. Από λέει πάω για νερό. Και ξαφνικά ακούω ότι βάζω το ποτήρι νερό. Πώς ακούει και τελευταίο γκίχ που κάνουμε. Λοιπόν, έτσι και εμείς εδώ τώρα, ενώ έχουν πει μπροστά μας να ελέγχουμε, ελέγχουμε τα πάντα, Γιώργο. Σαν να όπως κάνεις οράματα και εσύ και βλέπεις κάτω τι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ λέω να πούμε για τα δεδομένα των δύο παραστάσεων. Να πούμε ότι ο Λεωνάρντος Βίνσι ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Πολλές φορές να το λέμε αυτό. Σωστά. Την Πέμπτη όμως ξεκινάς πριν, αρχίζεις δουλειές σου. Μεθαύριο την Πέμπτη, στις 9.30 την Πέμπτη, 10 η ώρα την Παρασκευή. Συγγνώμη, ο τίτλος του έργου είναι ο Δόνο Παζολίνη συνάντησε το αγόρι που πρόσφερε το θάνατο του Γιάννη Σορδάτου. Να πούμε για τον Γιάννη Σορδάτου που έχει φτιάξει δύο εξαιρετικά βιβλία που συντροφεύουν και τον Παζολίνη και τον Λεωνάρντο Μπαντ. Να πούμε ότι έχουμε ειδικές προσφορές που θα τις ανακοινώνεις εσύ για τους θεατές σου. Και ας πούμε για τον Λεωνάρντο που να πούμε τώρα ότι. Είπαμε αυτό το φοβερό που είπε ο Γιώργος πριν, 8 ευρώ. Η είσοδος και με ποτό. Βεβαίως. Για όλη τη διάρκεια του. Όποιον να πάρει τώρα αυτό από αυτά είναι σαν να πετάς 3 ευρώ το καθένα. Ναι. Κάτσε, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα, άκου. Μην διαβάζετε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Λέω κάπτεν. Γεια σου, καπετάνε μου. Βασούλα, οι μέρες είναι δύσκολες. Πόσο δύσκολο είναι να συντηρείται ένας τέτοιος χώρος τέχνης όπως το στούντιο Κυψέλης. Εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δυσδεθεί. Με την έννοια ότι φροντίζουμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα εξοδάτω. Από την άλλη, μέσα στον τεράστιο αυτό αγώνα, τη συντήρηση να διατηρηθούν μια ακόμα χρονιά, γιατί δεν είναι διόκτος ο χώρος, τον νοικιάζω και μου στήσει μια περιουσία για να τον φτιάξω. Αλλά μέσα σε αυτό έχουμε και την απόλυτη κατανόηση ότι ο κόσμος έχει ανάγκη στήριξη για να μπορέσουμε να δει θέατρο. Και εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε θέατρο τέτοιο που να προσελκύει και τους θεατές, να τους τραβάμε τις παραστάσεις μας και να έχουμε ένα προσιτό εισιτήριο για να μπορέσουν να μας δουν. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε Νικολέτα Τσάν. Καλησπέρα, Ηλία, και στην εξαίρετη παρέα σου. Καλώς στην Νικολέτα. Νικολέτα, περίμενε μισό λεπτό. Να πάμε, σε παρακαλώ πολύ, ενώ γράφει το καθένας ό,τι θέλετε. Θα πάμε τώρα
σε. Γιώργο μου, να ξεκουραστούμε λίγο. Βεβαίως, λίγο απ' όλα. Και εγώ λίγο που πίνω, νομίζουν το βράδυ ότι πίνω τίποτε σκυρά ποτά. Σε πίνεις μόνο τσάι. Παρακαλώ, αυτό είναι σαν και δεν διάσει. Λοιπόν, οπότε άκου τι κάνουμε. Παιδιά, Γιώργο Λιβάνος εδώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και ενδιαφέροντα. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Αυτό που με ενδιαφέρει, θα πούμε και λίγο περισσότερο στο Γιώργο ανθρώπινα δικά του και ξανά μετά. Αλλά να πάω λίγο καταστήματα, μην τα αγνοώ, γιατί είναι φίλοι μας, συμπαραστάτες, είναι κοντά μας και πάμε να δούμε, χωρίς να σχολιάζω τίποτα, βλέπουμε και γυρνάμε. Κατάστημα οπτικά στεργίου, ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου, οπτικά στεργίου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Στεργίρον. Αντίνα και στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Ευαγγελιστρίας 7. Νηφικά υψηλής αισθητικής με αέρινα υφάσματα και δαντέλες. Δημιουργούμε το νηφικό των ονείρων σας ακόμη και από δικό σας σχέδιο. Και φυσικά για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας ξεχωριστή, Ναντίνα. Και μην ξεχνάμε Ναντίνα και Αγίου Μελετίου 77 και Ναντίνα Βούτος Αρετή 47 Αγία Ανάργυρη. Νηφικά Ναντίνα για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Τώρα ο οίκος νηφικών Ναντίνα και στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Ευαγγελιστρίας 7. Νηφικά υψηλής αισθητικής με αέρινα υφάσματα και δαντέλες. Δημιουργούμε το νηφικό των ονείρων σας ακόμη και από δικό σας σχέδιο. Και φυσικά για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας ξεχωριστή, Ναντίνα. Και μην ξεχνάμε Ναντίνα και Αγίου Μελετίου 77 και Ναντίνα Βούτος Αρετή 47 Αγία Ανάργυρη. Νηφικά Ναντίνα για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Τώρα ο οίκος νηφικό. Χαμός τα βράδια και στο κόκκινο η διασκέδαση στο Music Hall Restaurant Star στο Χαϊδάρι. Το γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα κάνει τους θαμώνες να ξεφαντώνουν μέχρι το πρωί. Εδώ επίσης κάθε είδους εκδηλώσεις, stars για όλα τα γούστα. Πανταζώνας, το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλυθέα. Πανταζώνας, για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζώνας, γιατί πανταζώνας είναι η νεολαία. Πανταζώνας, το όνομα αίθουσας εκδηλώσεων έπαυλη. Για γαμήλιες δεξιώσεις, αραβώνες, βαφτίσεις, γενέθλια, επαγγελματικά συνέδρια, παρουσιάσεις εταιριών, χοροϊσπερίδες. Οι άρτια εξοπλισμένες αίθουσές μας έπαυλη, έπαυλη garden και έπαυλη palace. Η εκλεκτή κουζίνα μας, η τέλεια εξυπηρέτησή μας και οι χαμηλές μας τιμές είναι οι εγγυήσεις μας για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Έπαυλη halls και όλα στην εντέλεια. Άνοιξε στους Αγίους Αναργύρους το Small Park Cafe, φτιαγμένο με γούστο. Για τον καφέ σας, το ποτό σας, τη διασκέδασή σας, αλλά και για εκδηλώσεις. Small Park Cafe στους Αγίους Αναργύρους. Άνοιξε στους Αγίους Αναργύρους το Small Park Cafe, φτιαγμένο με γούστο. Για τον καφέ σας, το ποτό σας, τη διασκέδασή σας, αλλά και για εκδηλώσεις. Small Park Cafe στους Αγίους Αναργύρους. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body Move. Λοιπόν, Γιώργο Λιβανός, ωραία παρέα, ωραία πράγματα λέμε εδώ πέρα και πάνω απ' όλα με πραγματικά με ένα επίπεδο που χαρακτηρίζει το Γιώργο. Έτσι και με ένα τάκτη ιδιαίτερο και σε όλα με μια τοποθέτηση που αυτούς τους καιρούς το έχουμε ανάγκη. Ο Γιώργος είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, καλλιτέχνης πραγματικά και αυτό λέω θεατράνθρωπος. Και ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει και κάνει θέατρο, δεν γίνεται παιδιά να μην έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες. Γιώργο τελικά έχει τελικά
Είναι συνυφασμένο, ρε εσύ, ή όχι, έχουμε και μαύρα πρόβατα στο ότι ο καρτινικός χώρος έχει ευαίσθητους ανθρώπους, ρε παιδί. Είναι δεδομένο. Έχει διαπιστώσει και εσύ, όμως, εκεί δεις ότι έχει ότι και μικρά τερατάκια ο χώρος μας. Και σκληρά τερατάκια. Ναι. Και υπερβολικά, ναι. Ναι. Όμως με ευτυχίζει, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους και έχω κάνει και φιλίες στον χώρο. Αν και όπως έχεις ακούσει να λέω ότι δεν κάναμε θέατρο για να κάνουμε φίλους, κάναμε θέατρο για να κάνουμε εξαιρετικές συνεργασίες. Αυτό είναι που μένει. Και εδώ πέρα θέλω να πάρω μια φράση να απαντήσω στη φίλη Βασούλα. Συγγνώμη πάντως, μου αρέσει και ενδεικτικά που είπε να έχουμε δει μαξιλαράκια έτσι. Εμένα πάντως με βολεύει πάρα πολύ. Μ' αρέσει εμένα. Σπίτι μου. Λοιπόν, έτσι κάθαμε σπίτι. Τι οικογενειακή θα φρικιάσει. Ήταν του γρόσου ενδεικτικά. Γεμανό. Είπα αυτή την εκπομπή συνοδητή στην έκανα. Όχι, εγώ καθόλου. Δεν μπορούσα να είπε πριν. Φέρε, λέει, δύο, έτσι. Λέει, φέρε, λέει, δύο μαξιλάρια, τα έχουμε έτσι. Και φέραμε δύο. Και λέει, αν τα ακούει ο Κενάκη τώρα που έχει επίβλεψη. Λοιπόν, συγγνώμη, όχι, θέλω να ρωτήσω το εξή. Ότι θέλω να πω ότι είναι. Ρωτάει. Ο χώρο μα κάνουμε. Α, ναι, πάμε εκεί. Θέλω λοιπόν να απαντήσω να συνδυάσω αυτά δύο και να πω το εξή. Ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι στον χώρο γνωρίζω και ανθρώπου που δεν φανταζόμουν πέρα από το ταλέντο και την ποιότητά του, όπω τον Ηλία. Ο οποίο είναι ένα ολία κλαμάρι, αγαπητό σε όλου σα, γιατί είμαστε στην εκπομπή που κάνουν με τη Δήμητρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν φανταζόμουν πω πέρα από ταλαντούχο άνθρωπο, τον είχα δει να παίζει, είναι και τόσο καλό συνεργάτη, τόσο καλό παιδί. Αυτό που μετράει στον χώρο, πάντα θα λένε αυτό είναι καλό ηθοποιό, το άλλο ηθοποιό. Αυτό που θα μετρήσει τελικά και θα μείνει, είναι να πούνε για κάποιου από εμά ότι αυτό είναι καλό παιδί. Μόνο αυτό θα μείνει. Τίποτα άλλο. Η πορεία μας, η μικρή, η μεγάλη μας ιστορία θα μείνει, έχει αρχαιοθετηθεί, έχει περάσει. Αυτό που θα μείνει στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας είναι το να πούνε κάποια στιγμή σε καλή κουβέντα αυτός ήταν καλό παιδί. Να μην είναι πολλές. Λοιπόν, ο Ηλίας είναι ταλαντούχος, είναι έξυπνος, είναι χαρισματικός, κάνει εξαιρετικό γυμνό. Ολοκληρωτικό γυμνό, να τον δείτε λοιπόν εσείς στον κόπο. Να κάνουμε και διαφήμιση στο δεδομένο του έργου. Και κάτι άλλο. Θα δείτε έναν Ηλία να παίζει τρεις διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο τώρα από το γυμνό που θα δείτε την Ηλία στην παράσταση. Είναι ότι παίζει τρεις εξαιρετικά δύσκολους ρόλους, εξαιρετικά σημαντικούς, με ιδιαίτερη ευαισθησία, ιδιαίτερη σκληρότητα και ιδιαίτερη δραματικότητα. Γιατί είναι πολυσχηδής η ρόλη που παίζει. Και είναι και προκλητική. Να πούμε ότι για τους ρόλους που κάνεις, κάνεις τώρα τον Βαλεντίνο. Σωστά. Μια από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Στο απόγειο του πόσο στάρ και της λάμψης είχε. Κάνεις έναν διευθυντή της Πινακοθήκης, υπαρκτό πρόσωπο φαντάζομαι, τη δεκαετία του 85, της Εθνικής Πινακοθήκης στη Νέα Υόρκη. Σωστά. Και κάνεις και τον, ένα στάρ του Στάνλι, που έχει μια από τις πολύ ωραίες σκηνές στο Λεωνάρντο Ρινγκ, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φωτογραφίζεται γυμνός. Είναι μονόλογος πολύ δυνατός, για να το οδηγήσει και μιλάει για τις αλήθειες της ζωής, δηλαδή μιλάει για το δεδομένο να θες να υπάρξεις στο χώρο σου σαν καλλιτέχνης και να σε κατηγορούν γιατί επιλέγεις να κάνεις musical, γιατί επιλέγεις να σου αρέσει όλα τα θέματα εκφραστείς και γιατί ας πούμε για παράδειγμα είσαι χριστιανός ή Εβραίος ή οτιδήποτε άλλο. Ένας πάρα πολύ ωραίος μονόλογος που ο Ηλίας τον χαρακτηρίζει με τη λιτότητα και την αμεσότητα που τον διακρίνει. Ηλία, όχι, λέω την αλήθεια, την προφούνηση από καρδιά. Απάντησε στη φίλη πρώτα, γιατί τώρα σου περνάω εγώ την ερώτηση. Πρέπει να ξέρετε, Ηλία, το είπαμε αυτό απομένω και το θεωρούμε ιδιαίτερα χρησιματικό άνθρωπο για καλλιτέχνη. Πώς να περάσετε, πώς να. Πώς πείσατε να ξαναμπείτε. Σε αυτό έχει δίκιο. Εσύ θα απαντήσεις. Γιώργο, θα σου πω. Κοϊνάκι τον έπεισε. Έλα πες το στην κάμερα. Όλη κάμερα από να το πεις. Θα σας πω παιδιά τι. Πώς ξεκινάει, πώς έγινε. Με τον Γιώργο αλλάζαμε ένα like. Με τον Γιώργο αλλάζαμε ένα γεια. Εγώ σε ήξερα από μια φίλη μου πολύ στενή που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Που είχατε συνεργαστεί τη Βίβια του Βαρσάμι και έλεγα κάτι άλλο για σένα. Πόσο καλό συνεργάτη είσαι, πόσο καλό παιδί είσαι. Ναι, και τον φίλο μου η φίλη είναι διαφορετική φίλη μου. Έτσι και σε επηρεάζει κιόλα. Και την ώρα που μιλήσαμε, Γιώργο, επειδή σου είχα μια εκτίμηση έτσι στον χώρο με την έννοια αυτό που κάνεις και την παρουσία που έχεις καλλιτεχνικά και όλα, αυτό το ένα γεια και το ένα αλλά και τέτοια, και όταν μιλήσαμε πια, μου τσίγκλησες, λέω, διαβάζοντας το έργο, από κοντά σε είδα έναν άνθρωπο που μου πιέναν τα κύματα, είναι σημαντικό. Ναι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να βρει κανέναν άνθρωπο και έλεγα τώρα. Εσύ σε κακοδιαθέτη, ο άνθρωπος που πρωτολέει την πρώτη κουβέντα. Σε συνεργασία οτιδήποτε, είναι μεγάλο πράγμα πώς θα πάει. Πώς σου πάει ή δεν σου πάει τα κύματα. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. Είναι σημαντικό και δεν έπρεπε να έχω την διάστηση. Υπάρχει κάτι άλλο, Ηλία μου, πολύ σημαντικό ότι δεν μας έχει τύχει σε παράσταση να μην μας ταιριάζει η. Θα πω το εξής.
Ναι. Ας μου επιτραπεί. Ναι. Φέτος τον Παζολίνη, επειδή πέρυσι ήταν ηθοποιός, αισθάνομαι πολύ καλύτερα με τα παιδιά στο σύνολό τους παρότι πέρυσι. Πέρυσι πρώτα ήταν εξαιρετική παράσταση, πέραν φίλοι μου, που φέτος δεν μπορούν δυστυχώς να είναι μαζί. Φίλοι μου στενοί, δηλαδή η Βερόνικα Ηλιοπούλου ήταν πολύ στενή μου. Φίλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Αλλά φέτος είμαι χαλαρός στην παράσταση, γιατί αισθάνομαι πιο. Την ενέργεια που έχει ταιριαστεί για μένα. Αυτό δεν σημαίνει πως η περσινή ενότητα δεν ήταν εξαιρετική. Φέτος μπορεί να δοκιμαστεί παρά και να μην πετύχει. Πέρυσι πέτυχε. Όμως εγώ λέω, σαν ενότητα, σαν άνθρωπος, σαν κύματα μεταξύ σας. Πιο ασφαλής. Μαρία Γούλα, αφορά και σένα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Νικολέτα, είμαι στιχουργός και ποιήτρια. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να φιλοξενήσετε κάποια στιγμή εσύ, κυρία Κουνιάκη, στην εκπομπή σας. Νικολέτα μου, δεν χρειάζεται τώρα εδώ πέρα να το παίξουμε τάχα, υπερβολικά ή τέτοια. Στείλε μας ένα μήνυμα στο Face και όποτε θες ένα βράδυ. Εδώ πέρα έχουμε καλεσμένους από τον μεγαλύτερο όνομα μέχρι τον πιο απλό άνθρωπο που θα μπορούσε ένα βράδυ να μας έρθει και έχουμε κάνει με άνθρωπο που ήταν σαν να βγάζει μια κραυγή μες στην κρίση το τι συνέβαινε. Που ήταν ένας άνθρωπος που λέει να βγω και βγήκε που είμαστε η μέρα λουτράκι που είμαστε. Θέλω να σου πω ότι το κανάλι είναι ανοιχτό, δεν το συζητάμε και μας τιμάει και αυτό που λες. Ούτε να το παίξουμε. Ναι, τηλεφωνηθούμε και πότε μπορέσουμε. Βασούλα, χαίρομαι πολύ που μιλάτε έτσι για τη δουλειά μας, γιατί πραγματικά το αξίζει. Να είσαι καλά, Βασούλα μου. Βασιλική, να μας πείτε αν υπήρξε κάποια στιγμή στο Σανίδι που από συγκίνηση δυσκολευτήκατε να πείτε τα λόγια σας. Είναι καλό αυτό ερώτηση και για σένα. Από συγκίνηση, περίμενε. Από συγκίνηση, τι εννοεί. Περίμενε. Να καταλάβουμε τι ξέρετε, το λέει. Γιατί αποκλείται να είναι. Από ανταπόκριση κοινού. Α, παράδειγμα, από ανταπόκριση κοινού. Α, εννοείς την ώρα που παίζεις να συμβεί κάτι τέτοιο. Ποια σκέψη εσύ. Δεν μου έχει τύχει αυτό που είναι ένα χαρακτηριστικό και μου το θυμάμαι για πάντα. Έπαιξα σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο. Να, το τρίτο αγαπημένο που ανέβη στο στούντιο ήταν το Χόρεψέ με που κάναμε με την λατρεμένη μου την Κέτη Νυμπροχώρη. Και που είχα ένα πάρα πολύ μικρό. Βελούδο. Και συνεργάτη Βελούδο. Κρίμα που δεν θέλει να παίζει, κάθε φορά τη κάνω πρώτη, κάθε φορά μου λέει του χρόνου. Λοιπόν, με την Κέντρη μου παίζαμε ένα ζευγάρι στο έργο αυτό. Ήταν και βασική ιστορία που ήταν πάνω στο Χρήστο τον Ιακόπουλο, Άλβα Σκόμ, συνεργάτη, και στην Ετάθη Τζεκαρισιάνου. Και εμείς κάναμε ένα-δύο ανθρώπους που συναντιόντουσαν. Μια μεγαλύτερη γυναίκα με ένα νεότερό τη ταχυδρόμο. Και στην τελευταία στιγμή του έργου αυτό έλεγε ότι δεν την ξαναδεί γιατί πεθαίνει μετά από λίγο καιρό από καρκίνο. Ήταν λοιπόν, επειδή ήταν ένα έργο πολύ γλυκό, τρυφερό και ευαίσθητο, αυτή η τελευταία σκηνή που έλεγε αυτό γιατί δεν την ξαναδεί, και αυτή περίμενε κάθε μέρα να πάει. Ήταν ένα ταχυδρόμο αυτό. Ο ταχυδρόμο πάει ένα γράμμα, να τη δει, να τη φλερτάρει, να μετά από 20 χρόνια θα εξαφανιζόταν. Και όταν τη είπε το λόγο, κάθε μέρα οι θεατές έμεναν σχεδόν ανατριχιασμένοι. Αυτή η εμπειρία μου έχει μείνει μέχρι τώρα στην πορεία μου, και αυτό θυμάμαι τον τρόπο που οι θεατές λειτουργούσαν. Σαν να του κόβονταν μια. Το είσαι πρώτη και εσύ από κάτι. Ναι, το είναι σαν να κατάλαβα. Κοίταξε, εισπράττει ο ηθοποιός, εισπράττει του κοινού τα πάντα. Και στη στιγμή που βλέπει ότι κλείσεται και στη στιγμή που μια διαστησία και όλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στη Βασιλική. Α, το είπαμε αυτό και η Μαρία λέει: σ' αγαπώ, σου λέει η Μαρία. Και η Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Λοιπόν, και η Μαρία, πρέπει να την πάρεις. Να... Γιατί όντως κάνει πολύ ωραία. Ναι, η Βασούλα, να είσαι καλά, Βάσο μου. Μα έχουμε εδώ μέσα πρόπως δεν έχετε παιδιά. Και η άλλη έπρεπε να είστε με ρωτήσει σήμερα. Έχει καθαρίσει η ώρα και ο Κωνσταντίνος Μενούνος. Σας πρόλαβα. Καλησπέρα στην ομαδάρα του Λεωνά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός για τις συνεργασίες που είχα στο στούντιο και ξέρεις και στους θεατές όλα αυτά τα χρόνια. Και να πω ότι θεωρώ με πολύ μεγάλη μου τιμή, πέρα από ότι έχω δουλέψει με πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετικές οι 8 και 8, 16 και 7. 16-7-23 των ηθοποιών που αποτέλεσε τις τρεις χρονιές που έπαιξε στο Leonardo's Ring. Ηθοποί πολύ σημαντική, πολύ σημαντική, που θέλω να φέρω ανάμεσά του τον αγαπημένο και στενό μου συνεργάτη του Γαλιακόπουλο, τον Κώστα τον Φραγκολιά, που στους δυο τους κατά πολύ συνετέλεσε μεγάλη επιτυχία του πρώτου Leonardo's Ring, τον υπέροχο Στάθη Παναγιωτίδη, τον Τιμόθεο Θάνο. Τη δεύτερη χρονιά να φέρουμε τον Νίκο τον Χαλατζίδη, τον Απόστολο τον Γκρίτσα, τον Κωνσταντίνο, τον
είναι καμένο, θα τον αναφέρω σε λίγο, γιατί δεν αυτή έχει σταματήσει στο μυαλό μου και την φετινή όλη εντάδο. Έχεις ένα στάρ του... τον Ερικό Πετιλόνη, πολύ γλυκό πλάσμα, τον πολύ αγαπημένο και στον όμως συνεργάτη, τον Γιάννη, τον Τζιό μου, τον Φίλιππο Κωνσταντίνο, τον ηθοποιό Παύλα τραγουδιστή, τον Ωάνο που ήταν μαζί μου για 3 συνεχόμενα χρόνια σε παραστάσεις μου, που έδωσαν περίσσια ευαισθησία σε ένα έργο που αποτελεί ικανότητα να είσαι καλός κωμικός, να είσαι καλός δραματικός ηθοποιός, να έχεις λιτότητα, να μπορείς να παίξεις μια επιθετικά έντονη βίαιη σκηνή και μετά να παίξεις μια τελευταία και να παίξεις μια κωμική σκηνή και να είσαι αριθμός σε όλα, να μην τρέπεσαι να εκθέσεις το κοινό σου, να μην τρέπεσαι να εκθέσεις την ψυχή σου, να έχεις ένα μεσότερα σε ένα θέατρο 50-70 θέσεων, να εκθέσεις την ψυχή και το σώμα σου. Και όλο αυτό είναι κοντά, σαν να σε μέσα κουβί, που γύρω είναι έτσι, έτσι είναι αυτό το θέμα. Όλο αυτό δηλώνει πάρα πολύ, με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής για όλα αυτά τα παιδιά που έπαιξαν, που υπήρξαν και που ενδυνάμωσαν τον Λεωνάρδο Φλιν και φτάνουν τον Βασίλη Μπουζιώτη να γράψει ένα εξαιρετικό σημείο μας στο πρόγραμμα, στην καινούργια έκδοση του Λεωνάρδο Φλιν, γιατί οι προηγούμενες έχουν εξαντληθεί όλες, που αναφέρει ότι κάθε φορά ο πύχης θα βγαίνει πιο ψηλά στο Λεωνάρδο Φλιν, θα πάρει ηθοποιοί είναι και καλύτεροι, θα πάρει πιο ιδιαίτεροι, πιο χαρισματικοί και πιο δυνατοί. Πολύ ωραία. Και πάμε λίγο τώρα, θα δείξω σε λίγο. Μπράβο, καλά κάνεις να το πω και μπράβο σίγουρα. Λοιπόν, και ο Μενούνος, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Τσάισα, καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο και Νικολέτα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Τι γνώμη έχει ο κύριος για το σημερινό, χάρη στη τηλεόραση. Μισό λεπτό. Και ο Μενούνος, ό,τι και να πεις, το φετινό cast θα σκίσει. Φυσικά, το έχω πει κατά επανάληψη. Άρα, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, στην κυρία Νικολέτα, πάνω σε αυτό θα μιλάγα γενικά θέματα τώρα εγώ και ο Γιώργο και μετά θα κλείσουμε με τα δύο πάρια. Αλλά σου ζητώ συγγνώμη. Πριν απαντήσει αυτό, ή να απαντήσει μόνο γι' αυτό και μετά να σε πάω που θέλω να δω κάτι. Για να πω για το σημερινό χάρη τηλεόραση. Ναι, για πάμε. Εγώ θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν βλέπω τηλεόραση. Ενημερώνω, μάλλον δυστυχώς, είναι η άποψή μου, είναι θέση μου προσωπική. Δεν με ενδιαφέρει τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει. Σταμάτησα να βλέπω τηλεόραση πριν από μια πενταετία, εξαετία. Πνίγα βλέποντας ειδήσεις. Στάθηκα ότι θέλω να αυτοκτονήσω και πρέπει να σταματάω τηλεόραση. Προτιμώ να ενημερώνομαι από το ίντερνετ, να επιλέγω τι ειδήσεις θα ακούσω, να επιλέγω την ενημέρωσή μου και να μην καπελώνονται οι ειδήσεις. Και δόξα τω Θεώ ζω καλά. Σωστό, σωστό. Τα χαρακτήρισε όλο ο Γιώργος με αυτές τις φράσεις που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο σήμερα που είναι σκεπτόμενος και βλέπει πραγματικά τα πράγματα καθαρά. Γιατί αυτά που λέμε στις τηλεοράσεις είναι τα 5% της αλήθειας και 95%. Έτσι. Όπως θέλω να προσιάσουμε. Θέλω τώρα λοιπόν να θυμίσω πάλι μια προσφορά που είναι ειδικά από το Show Web TV που την έχει πει ο Λιβανός και αν τον κουράσει το ξαναλέει. Που είπε ειδικές τιμές. Όποιος πάει στο θέατρο, γεια σας. Είμαι από το Show Web TV. Θα έχει την, και θα έχει προσφορά. Την εξής προσφορά. Θα την ξαναπεί μια φορά. Για την παράσταση του Λεωνάρντο Βρυν. Για το λέω εγώ τα λαβράδια. Βεβαίως. Για την παράσταση του Λεωνάρντο Βρυν, 8 ευρώ μαζί με το ποτό. Η είσοδος κατά άτομο. Που είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη προσφορά. Με πολύ μεγάλη χαρά την κάνουμε για να δείτε όλη μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με αλήθεια, δυναμική, πολύ καλούς τοπιούς και ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ παράστασης. Πολύ ωραία. Πες μου κάτι, Γιώργο, τώρα. Να δούμε τώρα. Να δούμε το βραβευμένο. Θα μου πεις τώρα τι βλέπουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε η Μαριάννα Τόλη σε μια ελληνική εκδοχή από το Winnie με τον Γιώργο Μάιον, το περίφημο τραγούδι. Και το οποίο αποτελεί το βασικό τραγούδι τη παράσταση του Λεωνάρντο Φλιν. Μεταφρασμένο ειδικά για την παράσταση από τη Μαριάννα. Παιγμένο ειδικά για την παράσταση από τη Μαριάννα. Και είναι το περίφημο τρέιλερ που, σαν movie trailer, πήρε το βραβείο καλύτερο movie trailer περί σοβεστάρου ψηφιακού κινηματογράφου. Και που έδωσε στη Μαριάννα Τόλη το βραβείο τη καλύτερη ερμηνεία στα Gay Awards του 2013. Το βλέπουμε, παιδιά, και γυρνάμε εδώ. Γιώργο Λιβανό, συνέχεια. Σαν το κύκλο που γυρίζει, σαν μια ρόδα που κυλά, δεν αρχίζει, δεν τελειώνει, στου απείρου την τροχιά. Δαχτυλίδι που ενώνει, αλυσίδα που κρατά, τις ζωές μας ενωμένες στη σελήνη στη σκιά. Και οι δείχτες στο ρολόι με χαϊδεύουν απαλά
και ο κόσμος σαν μπαλόνι μου ξεφεύγει σιωπηλά. Ανεμόμιλη του νου στα γρανάσια του μυαλού. Τριγυρίζω στο σκοτάδι σε ένα τούνελ σκοτεινό. Οι λαχτίδες μ' ακουμπάνε κι όμως πέφτω στο κενό. Περιστρέφομαι, ξεχνιέμαι σ' ένα όνειρο μακριά. Ένα βότσαλο στη λίμνη κάνει κύματα μικρά. Μα οι δείχτες στο ρολόι με χαϊδεύουν απαλά και ο κόσμος σαν μπαλόνι μου ξεφεύγει σιωπηλά. Ανεμόμιλη του νου στα γρανάσια του μυαλού. Ήχοι που έρχονται στη μνήμη, λέξεις σκόρπιες στη σειρά. Πώς περνάει το καλοκαίρι, κάτι είπες που πονά. Περπατάμε χέρι-χέρι, δίχως ίχνη πουθενά. Χάδι που με ξεσηκώνει, σαν τα τύμπανα μακριά. Σαν εικόνες κρεμασμένες, σαν τραγούδι που θρυνεί. Ξεχασμένες ιστορίες, δεν ανήκουν πια στη γη. Κάτι τέλειωσε, το ξέρω. Φύλλα φθινοπορεινά, με ένα χρώμα που θυμίζει τα δικά σου τα μαλλιά. Σαν το κύκλο που γυρίζει, σαν μια ρόδα που κυλά. Δεν αρχίζει, δεν τελειώνει στο απείρου τη δροχιά. Η μορφή σου ξεγλιστρά, ξεθοριάζει στη σκιά. Στο μυαλού μου τη γωνιά. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε σε και Γιώργο, κάτι μου έλεγες πριν. Να ολοκληρώσω τη διανομή των τα παιδιά που αγαπάω από το Λεωνάρδο, που ο Κωνσταντίνος που δεν ανέφερε, ο Κωνσταντίνος ο Μούτσος, ο Πάνος ο Μανούτσος, που ήταν ο Γιάννης ο Κωνσταράς στην πρώτη διανομή. Και να ξαναπούμε τη φετινή δυναμική διανομή του Λεωνάρδο. Πέρα από τον Κωνσταντίνο του Μενούνο που είναι μέσα και μας χαιρετίζει και εμείς τον αγαπάμε και του θέλουμε τους δικούς μας χαιρετισμούς, είναι ο Κώστας ο Κούκιος, ο Νικός ο Χαλατζίδης, δεύτερη χρονιά στο Λεωνάρδος, ο Θάνος ο Κυριαζής, ο Σταμάτης ο Κακαβελάκης και φυσικά ο Ηλίας ο Κακλαμάνης. Τα είπαμε όλα τα παιδιά, μην αφήσαμε κανένα το Χρήστο. Και ο Χρήστος Πανόρας. Να το πούμε και εδώ, ναι, σωστά, μην ξεχαστούμε τα παιδιά όλα. Που είναι... Και η παράσταση είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 με εκδοτική προσφορά, ειδικά για τους θεατές του Shock Web TV, 8 ευρώ μαζί με το ποτό. Πολύ ωραία δουλειά. Οπότε λοιπόν πάω στο Μενούνο μετά το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το Μενούνο που τον έχει τοποθετήσει με πινελιά και αυτόν όπως όλοι οι ηθοποιοί, που σε εισαγωγικά εκμεταλλεύεσαι και την κίνησή του το χορευτικό. Γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένας πολύ ωραίος χορευτής, έτσι. Βέβαια. Είναι και αυτό μια. Λοιπόν, και πάμε, Μαρία. Πολύ ωραίο. Και η Βασιλική λέει και εμένα με καταθλίβει τηλεόραση η ενημέρωση σήμερα. Σωστά, Μαρία, αγαπητέ Ηλία, πού μπορούμε να βρούμε ταινίες, παλιές ταινίες. Παιδιά, μπορεί να πατήσετε ακόμη και πάνω από το κανάλι που βλέπουμε τώρα, όπως είμαστε εδώ με τον Λιβανά, από πάνω γράφει.
θέατρο, ταινίες, πράγματα και είναι τα πάντα εκεί μέσα. Αυτό το λέω για έπαρση και τέτοια. Ενώ κάτι ταινιάρες που είναι σαν φυλακές ανοίγουν και τέτοια. Το έχω τιμή του Βαδύρα γιατί δεν εννοώ να απαντεί ταινίες μου. Αν θες Μαρία, η Άγρια 9 του Φόσκολου, η Θύρα 7. Λοιπόν, Νικόλετα, Μαρία σε βίντεο κλαμπ. Δεν υπάρχουν πια παιδιά. Χαθήκαν ελληνικές ταινίες, παιδιά. Λες και κάτι έχει πέσει επίτηδες να εξαφανίζουν τις ταινίες στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεις εύκολο σε βίντεο κλαμπ. Μαρία, έχω πάει Νικόλετα. Καλά λέει Μαρία, δεν είναι εύκολο. Και ο Μενούνος. Τα... Από τους πρωταγωνιστές του Λεωνάρδο Βίνι, τον Κωστή τον Κούγκη, τον αναφέραμε ήδη στις προηγούμενες φορές. Αν το ξεχάσαμε, ο Κωστή τον Κούγκη είναι εξαιρετικός, το οποίος φίλος. Σωστά, σωστά, σωστά. Τον, κάτι, Κωνσταντίνο, κάτι είπε στα. Το Κωστή. Γιατί δεν είναι Κωστή, μας λέει. Λοιπόν, Μαρία, δεν υπάρχουν και πολλά βίντεο κλαπς. Έχεις δίκιο, Μαρία μου. Αυτούς τους καιρούς κάτι συνέβη εδώ και 10, 15, 20 χρόνια, 20 χρόνια θα πούμε. Εντάξει, βάζουμε γιατί το. Έχουμε πάνω σε αυτά, έχουμε ακούσει τόσα σχόλια. Λες και το κάνουν επειδή να εξαφανίζουν ελληνικές ταινίες και έχουν πουληθεί οι ταινιάρες αυτές για ένα ευρώ, δεν ξέρω τι, στο, χωρίς να κάνει τη αξία της κάθε ταινίας. Και μιλάμε για ταινίες του κάποιες αναλαμπής του ελληνικού κινηματογράφου που είναι καλές, δεν εννοώ που έπαιζε εγώ. Μιλάμε για ταινίες τώρα, στήρω όπως τα παιδιά, τα χρυσά παιδιά του Αλιανίδη και τέτοια, Μιχαλόπουλους και όλα τα παιδιά, και που έχουν εξαφανιστεί οι ταινίες και τις πουλάγανε στο μοναστέρι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καταστροφή και μετά είναι πώς πήγαμε σαν έθνος και τέτοια. Πώς, ποιες δυνάμεις είναι αυτές που ξαφανίσανε την ελληνική παραγωγή και δεν βρίσκει ούτε ταινία. Αλλά στο διαδίκτυο μέσα είναι όλα. Παιδιά, αν πατήσετε φυλακές, ανήκουν βγαίνουν. Μεταξύ μας, μιλάμε τώρα για υπερβολικά πράγματα. Λοιπόν. Βέβαια και τι αντικέ παραστάσει μου, αυτή ευτυχώ. Αλλήμον. Ναι, μενούμε λοιπόν εδώ. Ναι, Μαρία, θέλουν να προωθήσουν την πολυκουλτούρα. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά είναι για μια άλλη κουβέντα και με τον Γιώργο του Λιβανό και αυτό μόνο μπορούμε να κουβεντιάσουμε τον Γιώργο. Γιώργο. Γενικά, τι συμβαίνει στα καλλιτεχνικά πράγματα, ρε Γιώργο. Δηλαδή, πέρα από τα θεατρικά, σφαιρικά θέλω να πει στη γνώμη σου, που είσαι ένας άνθρωπος θεατράνθρωπος και που πονάς το καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα, δεν είναι μόνο το θέατρο τι συμβαίνει. Είδες ότι, δεν ξέρω γιατί, σαν να βαλόμαστε και καλλιτεχνικά, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα και που τα θέατρα πρώτα ξεκίνησε από το Α, από το δικό στο χώρο τελείως δικό σου αγωνία. Πόσα θέατρα έχουμε στην Αθήνα, ρε. Θα ξεκινήσω από το εξής. Θα πάρω την κουβέντα από ό,τι πρέπει να την πάρουμε, Ηλία. Ότι εγώ θα πω, σήμερα υπήρχαν ανάκαθεν δύο κατηγορίες θεάτρου. Τα πολύ εμπορικά θέατρα, τα πολύ μεγάλα, που ούτως ή άλλως αυτά, αν ήταν να πάνε, θα πήγαιναν. Εκεί ήταν μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων και υπήρχαν τα μικρότερα θέατρα, τα οποία. Κατά πολύ βοηθήθηκαν το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα μεγάλο διάστημα, 20ετία, 25ετία, 30ετία, περίπου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, ήμουν από αυτούς που είχε πάρει επιχορήγηση, κάποιες φορές, βοήθησε ουσιαστικά, βοήθησε όλους εμάς να υπάρξουν. Έδωσε μια ενίσχυση να υπάρξουν τα θέατρα, τις ομάδες, έκρινε παραστάσεις. Σύνδεση με αντικειμενικά κριτήρια βοηθούσε, ενδυνάμωνε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια. Είναι ένα τεράστιο μείον και δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια στην ύπαρξη των σχημάτων των μικρών θεάτρων που θέλουν να κάνουν καλό ρεπερτόριο, να δοκιμάσουν σε δύσκολα έργα. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει τεράστιο κόστος στο να ανέβει μια παράσταση σε ένα μικρό θέατρο. Κατά τη στοιχεία, η ίδια δυσκολία υπάρχει και σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα καλλιτεχνικά. Αλλά το συμπέρασμα είναι και μοναδικό. Οφείλουμε να σταθούμε και να είμαστε ενεργά. Στα πόδια μας. Δηλαδή, να μην το βάλουμε κάτω, να μην. Ούτως ή άλλως, καλλιτέχνες γεννηθήκαμε, υπάρχουμε και θα πεθάνουμε. Δεν μπορούμε, αλλά να μην σταματήσουμε να μην στομωθούμε από κανέναν και να εξακολουθήσουμε να εκφραζόμαστε. Και πολλές φορές, Γιώργο, σε διακόπτω πάνω σε αυτά τα θεατρικά πράγματα, πολλές αναμενόμενες επιτυχίες εμπορικών θεάτρων επισκιάζονται από off-Broadway θέατρα. Ας το πούμε έτσι λίγο παλαιότερα από την λέξη αυτή. Και που κάνουν επιτυχίες ξεπερνώντας τα εμπορικά. Βεβαίως. Και τα εμπορικά. Βεβαίως. Έχουμε κάνει μια σύγχυση, ας πούμε, εμπορικό. Το κάτι καλό είναι και εμπορικό. Ναι, οτιδήποτε καλό και γεμί. Η παράσταση του Λεωνάρντο δίνει την πρώτη χρονιά ήταν sold out. Ο Παζολίνη μπήκε και πέρσι sold out. Αυτό σημαίνει πως έγινε αυτόματα εμπορικό. Ο Παζολίνη μπήκε στις 3. Και ο Δημοφιλής παραστάσει ακόμα και στο Αθηνόραμα. Που εκεί πέρα μπαίνει με συνδυασμό
πόλεις εισιτηρίων, κριτικών και πόσο προς τα πάνω φάνηκε το άνοιγμα της παράστασης. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Άρα και ένα μικρό θέατρο έχει δικαίωμα στην επιτυχία και στο άνοιγμα της εμπορικότητας. Σωστό, σωστό, σωστό. Και καλό να συνδυάζονται και τα δύο. Όσον αφορά τη Βασούλα πρώτα για τη Μαριά Ανατόλη, ναι. Η Μαριά Ανατόλη πάντα είναι βοηθός. Τα τραγούδια της και οι μουσικές επιλογές της υπάρχουν στο Leonardo String, το ίδιο και η εξαιρετική στίχη της στον Παζολίνη. Φέτος κάνει ένα τεράστιο προσωπικό άνοιγμα που καταφέρνει και πήρε το θέατρο Βασιλάκου. Κάνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή την Παπλωματού. Θα σκίσει όπως πάντα. Η Μαριάννα είναι ένας άγγελος που κουβαλάει δύναμη, αγάπη, ενέργεια και έχει πάρα πολλά να δώσει στο χώρο και εξακολουθεί σε πάρα πολλά χρόνια. Και πανάξια γυναίκα. Πανάξια. Σωστά, σε όλα. Πάμε λοιπόν τη Μαρία και ρωτάει. Θα ήθελα από τον κύριο Λιβανό, με όλη την αγάπη, να σχολιάζει τη συμμετοχή του Κώστα Φραγκολιά. Μήπως εξυστερεί το ρόλο από κάποιον άλλο ηθοποιό που ίσως έχει τελειώσει δραματική σχολή. Μα νομίζω πως και ο Κώστας έχει πάει καταρχήν στο Actor Studio και έχει παρακολουθήσει κάποιους μήνες θεατρικά σεμινάρια, αλλά τελείωσε νομίζω και το θέατρο των αλλαγών. Εγώ έχω να μιλήσω για τον Κώστα και να πω καλά. Ήταν ένας πυθύνιος, πανεργατικός ηθοποιός. Δούλεψε 6 μήνες για να παίξει το ρόλο στο δυσκολότερο ρόλο στο Leonardo's Ring. Ήταν πολύ γερός στην προετοιμασία, πολύ γερός στην παραστασιοποίηση. Επαγγελματίας το παιδί. Απόλυτα επαγγελματίας και δεν έχω να πω κακό. Σωστά. Η διαφορά του επαγγελματία με έναν ερασιτέχνη είναι, δεν έγκυται στο αν τελειώσει τη δραματική σχολή. Πέραν για ταλέντα εξαιρετικά που δεν πήγαν στη δραματική σχολή. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η σχολή. Ναι, έχουμε τη διαμένα. Αλλά έκανε την παρέτηση αυτή. Αλλά μπορεί κάποιο μεγάλο ταλέντο να μην έχει πάει. Αυτό όμως που θέλω να πω ότι μπορεί να παρέλθω στη δουλειά μας και πρέπει να μας χαρακτηρίσει η Λία είναι το πόσο συνεπείς είμαστε. Σωστά. Η ασυνέπεια είναι που δεν συγχωρείται και αυτό είναι που δεν ξεχνάει κανείς στον χώρο. Σωστά. Γιατί μπορεί να δεις ένα υπερεπαγγελματία με 15 σχολές, 15 που λέω λόγος, και να είναι τόσο κακό εργαλείο στη δουλειά σου, που τι να το κάνεις αν έχει κάνει. Και φυσικά να πούμε ότι και για μας μετράει πάρα πολύ και στις μικρές ομάδες, όπως και στις μεγάλες, το πόσο συχνά ξανασυνεργαζόμαστε με έναν άνθρωπο. Δηλαδή με τη Μαριά Ανατόλη δουλεύω τα τελευταία 15 χρόνια. Συναπτά. Με την Κέτη Προχώρη έχω δουλέψει 5 συνεχόμενα χρόνια. Με τον Χρήστο Λιακόπουλο 7 συνεχόμενα χρόνια. Με την Μαρία Λιφέρη 4 συνεχόμενα χρόνια. Με τον Νίκο Χαλαζίδη 3 συνεχόμενα χρόνια. Τον Νίκο Μπούς τον ξεχάσαμε πριν, τι καλά παιδιά, όλα τους έλεγε. Αχ, ναι, και τον είπαμε, τον λέμε τώρα. Δεν πειράζει. Είναι τόσο στενός φίλος και τόσο εξαιρετικός συνεργάτης που του αξίζει μια δικημία και την κάνω. Είναι συνεργάτης στέρεος, σταθερός και πολύ υποδομητικός. Άκουσα με Γιώργο τώρα τι κάνω. Πάω να δω. Παζολίνη, που ξεκινά την Πέμπτη. Να πούμε μια φορά του ειδοποιού του. Ακόμη. Θα σου πω γιατί. Θα πάω σε ένα διαλυματάκι σε κάθε θέμα. Θα ξεκινήσω με σένα. Δηλαδή θα πάω. Στην πρώτη φωτογραφώ εικόνα με την έννοια να πάρετε μια γεύση. Έτσι, δεν θα πει αυτό που σου λέω. Το τραγούδι του Παζολίνη και να πα μετά στι Σαββατοθέλει. Ωραία. Θα πάμε δηλαδή. Εννοεί αυτό, έτσι. Στο διπλανό. Αυτό είναι το τραγούδι του Παζολίνη. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι. Το κάνει το περμέ, το κάνει τον ρεπιά τραγούδι. Πολύ ωραία. Μετά βλέπουμε. Πάλι Παζολίνη, μετά βλέπουμε τις δύο δουλειές του Γιώργου Λιβανού που ανεβάζει φέτος στο στούντιο Κυψέλης, εντάξει. Θα δούμε Παζολίνη, θα δούμε το δαχτυλίδι του Λεωνάρδο, το πω ελληνικά εγώ. Και μετά βλέπουμε λίγο καταστήματα και γυρνάμε εδώ να κουβεντιάσουμε συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό που είπες εσύ από την παράσταση που ξεκινάς Πέμπτη βράδυ. Πέμπτη στις 9.30 και Παρασκευή στις 10. Πολύ ωραία. Όταν ο Παζολίνης συνάντησε το αγόρι που του πρόσφερε το θάνατο. Θα τραγουδώ για το θυμό τη φτηνοδία. Θα τραγουδώ. Τύχη δεν είχε αυτός καμιά. Κι έτσι σκληρά, χωρίς μιλιά, στέρνω αντίο στη χιόνια σφιχτικά. Στέρνω αντίο στη χιόνια φωνικά. Thank you.
Alpina Catering. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι, μπουφέ σε όρθια και καθιστά γεύματα, δείπνα, θεματικά πάρτι αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις. Φυσικά σε ειδικές τιμές των καιρών. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, ιδανικό προσωπικό, ελληνικά φρέσκα υλικά, κορυφαία κρασιά για να σας είναι όλα αρχοντικά. Alpina Catering. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας δεξιώσεις γάμου. Auto Electric Service και Car Stereo Car Audio. Εδώ όλα από ηλεκτρονική διάγνωση λαβών και προγραμματισμού εγκεφάλων και από βελτίωση επισκευής κινητήρων μέχρι ηχοσυστήματα, συναγερμούς, φώτα ξένων, αισθητήρες, αμορτισέρ, μπαταρίες, air condition και γενικό σέρβις αυτοκινήτων. Η πείρα μας, η σιγουριά σας. Auto Electric Δικαστήριο Club. Κόρτε καφέ. Εδώ τα ραντεβού σας. Εδώ τον καφέ σας. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Εδώ δεν νιώθετε μόνοι ούτε μόνοι. Όσο για το δικαστήριο Club, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Και με τα live και με τα happening, οι νύχτες σας παίρνουν όλες διαστάσεις. Εδώ πανδεσία χρωμάτων και μουσικής. Εδώ για να μαγέψετε και να μαγευτείτε μέχρι πρωινής. Γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αθώνει, μόνο δικάζει. Δικάζει για να διασκεδάσει. Κόρτε καφέ, δικαστήριο Club στο Μπουρνάζι. Λοιπόν, Γιώργος Λιβανός εδώ, παιδιά, σε μια ωραία κουβέντα σήμερα, θεατρική και καλλιτεχνική γενικά, αλλά και ανθρώπινη σε πολλά πράγματα που κρύβουν και τα ίδια τα έργα που ανεβάζει. Έτσι, γιατί οι σκηνές των έργων, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολιτισμός στο θέατρο, μπορεί να βγάζει τη σημερινή, το ότι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή εκείνο το έργο αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα και για σένα και για μένα και για τον άλλον. Τι θα πει αυτό αν είναι το έργο και μιλάνε, ξέρω εγώ, οι περιστάσεις και τα συναισθήματα είναι σε όλους τους ανθρώπους να πετυχαίνει. Στο κάθετη. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην Νικολέτα, η οποία μας λέει, ναι βρε Μαρία, δεν είναι δαυρή, δεν είναι δαυρέη, δαυραδή. Όλοι. Και η Βασούλα, τελικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια και ψυχικά, αλλά και επαγγελματικά, να συνεργάζεστε με δοκιμασμένους συνεργάτες. Λογικό. Μετά από τόσα χρόνια, αλήθεια, πώς να το πω τώρα, τι γεύση σας έχει αφήσει το θέατρο, πικρή, γλυκιά ή κάτι άλλο. Αισθάνομαι ασφάλεια να συνεργάζομαι με συνεργάτες με τους οποίους έχω κοινό σημείο αναφοράς, κοινό λόγο. Και αυτό μπορεί να είναι ένα συνεργάτη πολλών χρόνων, ένα καινούργιο συνεργάτη που είναι στην Ιταλία, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Όσον αφορά το τι έχει αφήσει στο θέατρο, γλυκό ξύνι, σαν το κοτόπουλο που μου αρέσει να δω. Όχι. Μόνο γλυκιά. Το θέατρο αγαπάμε, είναι επιλογή, είναι τρόπο ζωή. Και μέσα από τι δυσκολίε του κρατάμε το σημαντικότερο που είναι η χαρά που μα δίνει. Θα ήθελα, Ηλία μου, να πω λίγο τις παραστάσεις που θα ανέβουν στο Studio Κυψέλης, πέρα από τις δύο δικές μας που αναφέραμε, τις πρόγραμμες που ξεκινάνε. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχουμε την τύχη να φιλοξενηθεί και πάλι το Συγγνώμη Μαμά με την Κέντη Παπανίκα του Γιώργου Βασιλιάδη, που είναι τεράστια επιτυχία. Έχω μάθει στο Συγγνώμη να διακόψω. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τεράστια. Έκανε ρεσιταλρή η Παπανίκα. Τεράστια. Και θα βοηθεί και φέτος για 15 παραστάσεις. Μπράβο. Θα παιχτούν τα παιχνίδια της ουσίας. Τη Νίκη Τριανταφυλλίδη, ένα πολύ ωραίο κείμενο, εξαιρετικό, με την κόρη της, την Ζωή Τριανταφυλλίδη, τη Μαρία Δρακοπούλου και την Ζωζέτ Μινών και τον Βασίλη τον Σαμαριτάκη. Θα παιχτεί ένα καινούργιο έργο που θα συναντήσει το African Gothic, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, πολύ ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο κείμενο. Μπράβο. Πολλές δουλειές. Πολλές, δύο μουσικές παραστάσεις. Που μία θα φιλοξενηθεί με δύο με ένα εξαιρετικό γκρουπ δύο υπέροχων ανδρών τενόρων κάθε Παρασκευή με τα μεσονύχτια και μία μουσική παράσταση να μιλήσουμε κάθε Κυριακή και άλλες πολλές δουλειές που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η συμφωνία και θα έχουν απλά στο Studio Κυψέλης γεμάτο για όλη τη διάρκεια για όλες τις μέρες, πολύ ωραία, πολύ ωραία παιδιά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Και Νικολέτα, λεωφορείο Πόθος, μεγάλη παραστολιά. Δεν πήρα Νικολέτα μου τώρα, επειδή είναι σήμερα η παιδιά, όπως και λέει η Μαρία, το που ήρθε στο Καρολάιν. Ήταν η χέρτη στην Ελλάδα, παιδιά, η Καρολάιν. Και εγώ για να κάνω πλάκα, ανέβασα η Καριολάιν στην Αθήνα και ο λαός ξανά στην Πίνα. Λοιπόν, ήταν επιθεωρησιακοί τίτλοι που βάλανε κόσμο όμως. Και ας είναι για αστείο οι τίτλοι. Έτσι, μεταξύ μας, εμπόριο. Αλκίνο. Καλά, δεν είναι ο Αλκίνο τη Μπουνιά. Γράφει να λέει καλησπέρα ηλιά γόρι μου. Εγώ το παντώ πάντα με τον Αλκίνο. Είχαμε κάνει κόντρες κάτι κόντρες. Οπότε τώρα ένας τύπος μπαίνει μέσα με ψευδόνιμο που αποκλείεται ο ίδιος. Γεια σου αγόρι να παντάω για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, και Νικολέτα, έχω κάνει πολλά αξιόλογα. Έχει κάνει πολλά αξιόλογα. Να είσαι καλά Νικολέτα μου, άστο τώρα σήμερα την είναι.
για τον Γιώργο αφιερωμένο. Μαρία, ναι, στο θέατρο της Δευτέρας έχουν δώσει DVD. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, παιδιά. Το θέατρο της Δευτέρας, στο θέατρο της Δευτέρας έχουν δώσει DVD. Δεν το καταλαβαίνω. Βασούλα. Πρέπει να έχουν εννοεί έργα σου στο θέατρο της Δευτέρας. Α, ναι, 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 έχεις δίκιο. Πολλά και ξέρω. Πολλά και ξέρω. Έχεις δίκιο. Του Ντεβάλ, το. Ρομανσέρο, σωστά μου αρέσει. Όταν πρωτόβγαινα στον χώρο που ήταν χαρακτηριστικά, αλλά μικρά. Δεν έχει σημασία. Με τιμάει όμως για θέατρο Δευτέρα ήταν αυτό. Και ο τελευταίο ήταν Πινελιά. Και ο τελευταίο που έπαιζε, τιμή το έχουμε. Σωστά. Βασούλα, η εικόνα που μου δίνετε είναι ενός γλυκού, ήρεμου και ευγενικού ανθρώπου. Πόσο αυστηρός όμως είστε σαν σκηνοθέτης? Νομίζω πια καθόλου. Υπήρξα πάρα πολύ όμως, Βασούλα. Υπήρξε στην αρχή της πορείας μου, δηλαδή πριν από 10 τόσα χρόνια που σαν σκηνοθετώ, ήμουν πολύ, πολύ αυστηρότερος. Τώρα, χρόνο με το χρόνο, συνειδητοποίησα πως δεν έχω λόγο πια να φωνάζω, δεν έχω λόγο να κρίνουμε. Έχω λόγο να κατανοήσω τις αδυναμίες των ανθρώπων, όπως και κάποιοι έκαναν με μένα, και να φροντίσω να διανθούν οι γωνίες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η φωνή δεν φαίνει αποτέλεσμα. Η φωνή αποπροσανατολίζει, αποσυντονίζει και δημιουργεί παραπάνω χάος και μεγαλύτερες εντάσεις. Τίποτα περισσότερο. Εγώ να πω εγώ για τον Γιώργο που έχω λόγο το να πω, γιατί το γνωρίζω. Έχει έναν τρόπο, παιδιά, πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί και σαν άνθρωπος είναι έξυπνος. Κάνει αυτό που οδηγεί τον ηθοποιό να μην τον εξορίσει τίποτα, να μην τον πειράσει τίποτα. Αντίθετα, σαν να του λέει: κάνε εδώ, προσπάθησε εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι και λάθη να κάνουμε και να μην πηγαίνουμε σε κάτι καλό. Μπράβο το που κάνει. Καλά πας, καλά πας. Οπότε θα σε πάει εκεί που θέλει. Να σου πάει κόντρα, σε πάει και κόντρα. Δεν μπορεί να το βγάλει και αυτό που θέλει. Λοιπόν. πάμε. Ναι, Γιώργο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Πάντως το χαρακτηρίζει μια ευγένεια πραγματικά, αλλά πάνω απ' όλα. Αυτό είναι σημαντικό, παιδιά, γιατί είναι ένας επίσης κι άλλος να σκηνοθετεί. Να σου εμπνέει ότι ξέρει τι κάνει. Είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει, πολύ κάνουν τους σκηνοθέτες. Πολύ κάνουν τους τοπιούς. Πολύ κάνουν ο καθένας μας στον χώρο. Έχει γεμίσει και από ανθρώπους οι οποίοι λες τώρα, μην μου πεις τώρα πώς ξέρει αυτός να παίζει ή να σκηνοθετεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να σου εμπνέει στη συνεργασία ότι ο άλλος ξέρει τι θέλει, τι κάνει και αποδεικνύει την παραστάση του. Πάντως μου αρέσει ένα πράγμα που έχει, το κινηματογραφικό, το γρήγορο που έχει. Γιατί οι σκηνές σου δεν είναι καμία εξαίρεση. Που έχω μερικές φορές κάνει μια παράσταση και είναι από μια ώρα. Τα έχω βαρεθεί αυτά. Ό,τι να είναι, είτε κομμωδία, είτε αυτό, είτε αυτό να είναι. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έχουν δώσει. Ναι, έχουν δώσει. Έχει βγει η Ρωμασόρο, παιδιά, αυτό που είπαμε τώρα, μην το πηγαίνουμε εκεί. Και το λεωφορείο. Μαρία, ακόμα θυμάμαι και. Δεν χρειάζεται εσύ, Μαρία μου, τέτοια πράγματα. Περνάγαμε ωραία. Τα πρινά μας τότε. Ας μην τα αφήσουμε τώρα, μην το κάνουμε. Στο 7 το έχω τιμή γιατί ήταν κανάλια που δεν έκανε εύκολα τηλεπαιχνίδι. Okay. Πρωτό έκανα τηλεπαιχνίδι στο σημερινό Sky, το πρώην το 7 που ήταν ένα κυριολέ κανάλι. Πραγματικά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά και ας πάμε λίγο ακόμη στο Γιώργο. Και θέλω να πάμε σήμερα. Οι αξίες, Γιώργο, βρίσκουν δρόμο ή όχι? Τι λες? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ίσως δυσκολότερα, ίσως μεγαλύτερο αγώνα, μεγαλύτερο κόπο, μεγαλύτερη επιμονή, αλλά βρίσκουν. Κανείς δεν πηγαίνει χαμένος. Μέσω μια αξία, σε παρακαλώ, με την εμπειρία σου. Θα έλεγα αξία, γιατί το μέσο θα έχει περιοδική διάρκεια. Το μέσο όμως δεν είναι λίγο να μην. Ανοίγει μια πόρτα. Μία φορά. Δεύτερη, τρίτη. Κάποια στιγμή σταματάνε οι πόρτες να ανοίγουν. Αυτό το βιώνουμε όλοι. Η αξία μένει αναλύωτη, δεν σου την παίρνει κανείς πίσω. Ναι. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε το μέσο να μας δώσει την ευκαιρία να ανέβουμε για να δείξουμε την αξία του άτομα από αυτούς τους καιρούς. Το μέσο είναι μεγάλο πράγμα. Το πάντα μέσο, θα μου πεις, πάντα ήταν. Πάντα, εργαλείο. Πάντα υπήρχε μέσο. Εργαλείο. Για να αποκατηλεί, αλίμονο, αν κάποιος δεν μπει ποτέ, πως δεν βοηθήθηκε από κάποιον. Αυτό είναι το μέσο, δεν είναι? Βέβαια. Εγώ με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Καλά λες. Και κάποια στιγμή, ένα απλό παράδειγμα. Κάποια στιγμή θεωρήθηκα ότι είχα διοικηθεί από μια από τις κρατικές επιχορηγήσεις, γιατί μια επιτροπή δεν είχε έρθει να δει καν παράστασή μου και δεν πήρε επιχορήγηση. Πήγα και χτύπησα την πόρτα στο Υπουργείο, φώναξα, εγώ το φώναξα και ήρθα για μια επόμενη χρονιά και πήρε επιχορήγηση. Δεν ξέρω αν ήταν μέσο αυτό, η διεκδίκηση ήταν, αλλά εγώ το έκανα με θάρρος και στεναρά και επέμενα. Και ήθελα να με είδανε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνω ή αν δεν έπρεπε. Θεωρώ ότι ήταν έντιμο και σωστό. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή... Και στο... η βοήθεια, όπως λες, δεν πάβει να είναι δηλαδή, οι δουλειές που κάνουμε. Πολλές φορές μας δείχνει. Και η λέξη μέσο τι δηλώνει? Μέσο για κάτι. Μέσο για κάτι. Μέσο να επιτεύξω το σκοπό μου. Όλα φυσικά υπάρχει το εξής. Θα σου ρωτήσω από τη μετσιρά μου. Αν κάποιος δεν έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα. Με όσο μέσο για να χρησιμοποιήσει, θα παραμείνει στον χώρο, τι πιστεύεις? Θα έχει πάρει μονάχα την.
θα έχει πάρει θέση αλωνών που ήταν άξιοι να πάρουν αυτά τα Γιώργο Μόνο. Και θα φύγει. Αλλά όπως λες, θα φύγει. Δεν είναι. Βέβαια, αυτούς τους καιρούς έχουμε και ανθρώπους μεταξύ μας τώρα που δεν μετράνε και τους έχουμε σίγουρα, καλλιτεχνικά αρχηγούς. Σίγουρα. Καλλιτεχνικά αρχηγούς. Και επειδή σαν άνθρωπος κάνει το δικό σου αγώνα με αξιοπρέπεια και ωραίες δουλειές, ξέρεις πολύ καλά, εγώ τα έχω συγχαθεί αυτά στον χώρο, που είναι άνθρωποι που λες τώρα αυτοί είναι να ηγούνται στα θεατρικά πράγματα. Σε, πολλούς. Όχι πολλού, όχι λέω το ότι. Σε πόσα πρόσωπα δεν έχεις δει και να ρωτιέσαι τώρα αυτός πρέπει να ηγείται στα καλλιτεχνικά πράγματα, είναι δυνατόν? Πόσες αδικήσεις υπάρχουν, το να σου πω, το να υπάρχουν και να κρατιούνται ακόμη σε μετριότητα η κορυφή άνθρωποι που δεν αξίζουν καθόλου. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, φυσικά και συμβαίνει. Φυσικά και συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να ανεβάσει την οδηγοπαϊδα. Παιδιά, ηλία πιστεύω ότι ήρθε η ώρα. Καμία σχέση, δεν θα μου γράψετε εμένα τώρα, παιδιά, ερωτήσει να πω τα από να παίξω και τέτοια. Εγώ είπα. Κάποια στιγμή γούσταρα και έκανα τηλεόραση, κάνω το διαδίκτυο εδώ και πέτυχε με τον Γιώργο και κάνω αυτό το θεατρικά που κάνω. Δεν το πάμε τώρα, κάνω. Βασούλα, σας έχει να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε κάποιον. Να μην μπορέσετε. Να μην μπορέσετε. Να μην μπορέσετε να ξεκλειδώσετε το οποίο, να μην σας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να γίνεται ένα καθάκι στο όλο σύνολο τη παράσταση, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Σιγά μου πρώτη φορά. Μόνο ένα Γιώργο σε βλέπω. Πάντω, μέσα στην καριέρα γενιά. Από λέμε τώρα, ξέρει. Όχι, όχι. Συμβαίνει πολύ συχνά σε μία παράσταση να ξεγελαστεί ή να ξεγελάσει. Και εγώ, σαν σκηνοθέτη, μπορεί κάποιον να μην τον έπεισα. Έτσι και εγώ μπορεί από κάποιον ηθοποιό να μην πίστηκα κάποια στιγμή. Όμω πάντα φροντίζω το δεδομένο τη παράστασή μου να είναι όσο δυνατόν πιο ολοκληρωμένο γίνεται. Δηλαδή πιο κοντά στα δικά μου θέλω. Κανείς ηθοποιός δεν μπορεί να καταστρέψει μια παράσταση. Κανείς ηθοποιός. Εκτός αν είναι μονόλογος. Και κάνει λάθος επιλογή ηθοποιού. Αλλά ένας ηθοποιός μπορεί να μην καταφέρει να φέρει σε πέραση το ρόλο όπως ο σκηνοθέτης οραματίστηκε. Ναι, μεν θα είναι ένα μικρό αγκαθάκι, αλλά πρέπει να φροντίσει ο σκηνοθέτης να καλύψει αυτό το μικρό αγκαθάκι και να το κάνει να φανεί σαν ένα λουλούδι ή να το εξαφανίσει. Να το καλύψει με άλλες. Ωραία. Και η Νικόλετα, εγώ θα ήθελα να δω από τον Ηλία κάτι από UNESCO. Η Νικόλετα δεν φέρνει τώρα, λες και κουβεντιάζουμε τώρα για μας, είναι του Λιβάνου η εκπομπή. Και πάνω που έχω παίξει η UNESCO, από το αφαιρείς κουβέντα. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, Βασούλα, τουλάχιστον. Εμείς σαν θεατές το εισπράττουμε πολλές φορές. Είναι αυτό που λένε, δεν τραβάει ρε παιδί μου, σε μια παράσταση πραγματικά όταν είναι κάποιος λίγο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω ότι μου πολύ γενικά να έχουμε παράσταση που λέμε ναι. Να μην ήταν αυτός. Εμένα δεν μου έχει τύχει ηθοποιός που να μην τραβάει. Mm. Σίγουρα μου έχει τύχει να... Ναι, θα το διαβάσω μετά το κάτω. Ναι, να πω και διαβάσω το επόμενο. Μου έχει τύχει ηθοποιός να μην είναι ακριβώς αυτά που θέλεις. Ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό με μπορεί να πληγώ σε μένα, σε μια παράσταση. Να κλειδώσω με τυπική ασφάλεια. Θα μου πείτε την ίδια λέξη που χρησιμοποιεί εγώ στο θέατρο, να διδάσκω. Να κλειδώσω με ασφάλεια ένα ρόλο όπως εγώ νομίζω και στην εξέλιξη του ηθοποιού αντί να πατήσει πάνω σε αυτό που φροντίσαμε μαζί να βρούμε, να το πάει αλλού. Οπότε να μην είναι ο ρόλος που αναγνώρισα. Αυτό με στεναχωρεί. Πιθανότατα θα το κάνει και εγώ σαν ηθοποιός παίζοντας κάποιο ρόλο κάποιου άλλου. Αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί φροντίζει το όραμα εκείνου που σε εμπιστεύτηκε. Αυτό μόνο μου συμβεί. Ίσως και όχι κάτι που να δημιουργήσει αγκάθι μεγάλο στην παράσταση, ίσως ένα μικρό αγκαθάκι. Και ο κάπτεν, έχει η Ηλία με τα μαξιλάρια πλάκα, είστε σαν σε πτήση. Κάπτεν, εσύ ο θαλασσινός. Λοιπόν, Μαρία, τι γνώμη έχει ο κύριος Γιώργος για την παράσταση που σαρώνει στην Αγγλία? Υπάρχει περίπτωση να ανέβει στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Την παράσταση αυτή δεν την γνωρίζω. Ξέρω το Φλομπέρ που ανέβασε η Μαρία Ξανουδάκη, που ήταν μάλιστα να παίξω εγώ αυτό το Φλομπέρ, γνωρίζω πριν από πολλά χρόνια. Και που τη χρονιά εκείνη τελικά έπαιξα με τον Γιώργο το Μεσάλα και δεν μπορούσα να κάνω το Φλομπέρ τη Μαρία. Ξέρω όμως για παραστάσεις που υπάρχουν αυτοί και σαρώνουν όντως στην Αγγλία. Μας ανέφερε ο Ατζέντη μου που είχε έρθει προχτές και με τον Ηλία τον ξαναείδαμε. Για έργα που θέλω να ανεβάσω, όπως ας πούμε θέλω να ανεβάσω τι σχέσεις του Διλινού, θέλω να ανεβάσω το Soho Nights. Έργα που αποτελούν αντίστοιχα διαμάντια και αντίστοιχα μεγάλες, τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες, πραγματικές, αντικειμενικές. Με το Leonardo Ring. Αυτά θα ήθελα να εφέρω στην Ελλάδα που ξέρω πως κάνουν μεγάλη επιτυχία. Επίσης, φέτος έχω συμφωνήσει να κάνω μια παράσταση με τον ίδιο τον Μάρτιν Σέρμαν, ένα έργο του, την Goa, αλλά ακόμα επειδή έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία παραστασιοποίησης, κρατώ κάποιες επιφυλάξεις ότι θα μπορέσω να την κάνω. Ωραία.
Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τώρα και να ξανάρθουμε σαν. Είχαμε ξεκινήσει παρά 25. Κανονικά σήμερα δεν αργήσαμε κανονικά. Παρά 25 ξεκινήσαμε, με συνέπεια. Ωραία. Έχουμε μπροστά μας γύρω. Τι ώρα είναι τώρα, είναι τόσο. Είναι τόσο. Πρώτα να αναφέρω, μην νομίζει κανείς πώς το έκανα, λες και να μην φέραμε τη Δήμητρα. Λέω Κωνσταντίνος, που είναι η Δήμητρα, η Δημητρούλα μας και τέτοια. Φιλάκια, λέω... Κωνσταντίνε μου και σε όλα τα παιδιά. Εντάξει, μην την γνωρίζω από την Κορινάκη, γιατί την Κορινάκη τράβηξε άλλο λούκι πέρα έξω από τις κάμερες. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πάω λίγο τώρα στο Γιώργο δείχνοντάς τους, παρακαλώ. Θέατρο Κυψέλη, Σούντιο Κυψέλη, στην Κυψέλη λοιπόν, Κυψέλη 51 και γωνία. Δίνω ένα στίγμα εγώ τώρα, όχι ότι είναι έτσι ακριβώς, εντάξει ότι είναι 10 μέτρα, δίπλα, 10 μέτρα είναι από τη γωνία. Εκεί που συναντιέται, εφάπτεται η Αγίου Μελετίου με Κυψέλης. Κυψέλης 51 είναι και σπατσο. Είναι Σπατσοπούλας 9 από Κυψέλης 51. Από 60, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ, είναι πολύ γνωρί, πολύ κεντρικά. Και ξαναλέμε μια προσφορά που είναι για το Shock Web TV, ειδικά που είπε ο Γιώργος Σουλιβανός εδώ, 8 ευρώ είσοδος με ποτό. Για τον Λεωνάρντο με ποτό. Πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα. Έτσι. Στις 9 και 4. Ωραία. Και είναι Δευτέρα, Τρίτη, 9:30. Ενώ Πέμπτη μεθαύριο ξεκινάνε και καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά εκεί από τον Παύλο τον Ευαγγελόπουλο. Πέρα από τον Γιώργο που είναι αρχηγός εδώ σε όλα σκηνοθετικά και πρωταγωνιστή και ο Γιώργος και όπως το πάω. Λέω σε όλα τα παιδιά από καρδιάς καλή επιτυχία σε αυτή την άλλη δουλειά που είναι στο ίδιο θέατρο. Έτσι, την Πέμπτη ώρα. Να δούμε. Παζολίνη. Και πάμε να ρίξουμε. Με ελάχιστο μία εικόνα μόνο. Μία-δύο. Και μάλλον να πάω εκεί, Γιώργο. Να πάω και στα δύο ή να πάω σε αυτό. Να πάω εδώ. Να πάω σε αυτό, ναι. Και πάμε, παιδιά, εδώ, τα τελευταία σχόλια του Γιώργου, πώς ξεκινάει, την Πέμπτη το βράδυ. Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Παζολίνης συνάντησε το αγόρι που πρόσφερε το θάνατο, μια εικαστική διαφορετική παράσταση του Γιάννη Σορδάτου, σκηνοθέτησα εγώ σε ένα κείμενο του Γιάννη Σορδάτου, με πολυπροβολές για το έργο του Παζολίνη, για τη σχέση του με τη Μαρία Κάλλας, για τους ιδεατούς ηθοποιούς που γνώρισε, για τις ταινίες και τις συναναστροφές του. Ένας ρεαλιστικός συνδυασμός ταινιών και της βιογραφίας του Παζολίνη με εξαιρετικούς ηθοποιούς, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Γιάννη Φωτοπούλου, Μαρία Γούλα, Κωνσταντίνο Τσιομίδη, Σοφία Μπεράτη και πολλούς στο πιάνο, τη Νίκη Γκουντούμη, το Στέλιο Κουκέλη, την Ξένια Γιώργο Βασίλη. Είμαστε 14 ζωή να έχουμε και θα ξεχάσω πιθανότητα κάποιον. Μια εικαστική διαφορετική παράσταση, πολύ προβολές, με πολύ ωραία κοστούμια της Γιωβάνας Πρασίνου και σκηνικό εντυπωσιακότατο. Και Πέμπτη στις 9:30 το ραντεβού αυτό και Παρασκευή στις 10 και Δευτέρα και Τρίτη στις 9:30. Δευτέρα, Τρίτη, σωστό γνώμη Γιώργο μου. Δευτέρα, Τρίτη, επειδή το έκανε έτσι σαν ενότητες. Μισό λεπτό να σου δείξω. Δείξαμε λοιπόν για την Πέμπτη και πάμε τώρα μία εικόνα ακόμη στην άλλη παράσταση. Τη Δευτέρα το βράδυ εννοούμε τώρα. Έτσι, μην μπερδεύουμε, για να δείξω αυτό θα σας δείξω. Εδώ. Και αυτό το είναι το δεύτερο. Και ωραία. Το Leonardo's Ring. Θα ονομάζεται, να πω γι' αυτό, Ηλία, η The Mirror στον καθρέφτη. Γιατί φέτος αλλάζει η σκευή της παράστασης. Mm. Γίνεται ασπρόμαυρη, αφαιρείται το χρώμα, αφαιρούνται τα ρεαλιστικά στοιχεία που υπήρχαν και αντίθετα επικεντρώνουμε στο ασπρόμαυρο, σαν να είναι μια ασπρόμαυρη παράσταση αυτό που θα δουν οι ηθοποιοί, με ασπρόμαυρα κοστούμια, με ασπρόμαυρες προβολές, με εντυπωσιακή θάλασσα. Και το Leonardo Ring θα δίνει το ραντεβού του από την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Τέτοια ώρα τη Δευτέρα το βράδυ θα έχει κάνει μόλις πρεμιέρα και θα έρθει την θα λες πάμε να φύγουμε από τώρα. Θα έχουμε τελειώσει έτσι. Και θα ακουστεί ξανά το περίφημο Wind Me στο Πιωρμά, δηλαδή η ελληνική εκδοχή Ανεμόμενη του Νου με τη Μαριά Ανατόλη που τόσο μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από την παράσταση. Πολύ ωραία. Οπότε αυτά, παιδιά, που δείξαμε τώρα και μια φωτογραφία που έχουμε πολύ υλικό και θα δείχνουμε εδώ συχνά. Αλλά είναι για τη Δευτέρα το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, η άλλη παράσταση του στούντιο Κυψέλης. Και φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε ακόμη να διαβάσουμε τα μηνύματά σας με τον Γιώργο τον Λιβανό εδώ σε μια ωραία κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να διαβάσουμε. Γιώργο, μισό λεπτό ακόμη να διαβάσουμε. Κωνσταντίνο λέει.
Φιλιάκο να είναι πολύ καλή. Ακάτι μα λέει πιο πάνω, παιδιά, ότι πρέπει να ανέβει στην Ελλάδα. Τη γνώμη έχει το κύριο Γιώργη στην παράσταση. Το είπαμε πρόσφατα. Είδα το ομολόγιο τη Άννα Φράγκ με την Τζούντιθ. Πολύ καλή ηθοποιάρα. Φιλιάκο, την έχω δει μαζί τη Ρομπρό. Ωραία. Το θέλουμε κοντά μα μια σωστά. Μενούμε και σε άλλε παραστάσει. Ευχαριστούμε, Ηλία. Μαρία Γούλα, να είσαι καλά, Μαρία. Επίση, καλή επιτυχία. Επιτυχία Γιώργο μας, καλή επιτυχία Γιώργο μας, λέει ο Κωνσταντίνος. Επίσης, Λεωνάρντο, η Μαρία Βασούλα, τι γνώμη έχεις, κύριε Λιβανέ, για τα σύριαλ που παίρνει στη τηλεόραση, πολύ φτωχά κατά τη γνώμη μου. Συμφωνώ απόλυτα, πάρετε πρέπει πολύ λίγο τηλεόραση σχεδόν καθόλου. Αλλά η άποψή μου είναι η ίδια. Παραδόξως, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σύριαλ που κάνει ο Παπακαλιάδης. Μ' αρέσουν πολύ, τα βρίσκω πολύ καστικά και πολύ μοντέρνα και πολύ σημερινά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κλείσαμε ένα διώρο. Έτσι, δεν θέλω να είμαστε πολύ περισσότερο για να μην έχουμε πρόβλημα που ανεβαίνει πάντοτε η εκπομπή. Οι επιλογές κάνουμε, εντάξει, δεν έχουν ανέβει τις εκπομπές, αλλά αυτό με το Λιβάνο θα είναι ανεβασμένοι από αύριο. Γιώργο μου, από την καρδιά μου σου εύχομαι να πηγαίνεις καλά σε αυτόν τον δρόμο το θεατρικό που έχεις επιλέξει με τη στέγη σου εκεί στην Κυψέλη, το στούντιο Κυψέλης. Να είσαι καλά, Ηλία, μην θέλω να πω κάτι. Να κάνεις, σου ζητώ συγγνώμη λίγο ακόμη, να κάνεις όχι φέτος μόνο, και όχι επειδή είμαι εγώ σε ένα έργο, δεν μου λέει τίποτα ανθρώπινα το λέω, γενικά να κάνεις επιτυχία όπως την εννοείς εσύ, γιατί ο καθένας και την επιτυχία την έχει στο δικό του μυαλό όπως είναι. Έτσι, αυτό μπορεί κάποια στιγμή να λες τι παραστασάρα έκανα, δεν πήγε τόσο πολύ καλά. Έκανα όμως παραστασάρα. Με κάποια άλλη που όπου πήγε καλά εμπορικά, δεν είναι τόσο καλά. Είναι θέμα λοιπόν επιτυχίας, πώς το εννοείς και εσύ και τι σε εξυπηρετεί αυτή η κερί είναι, έτσι έχω καταλάβει, και σε ορθό μυαλό. Πάντρεμα και εμπορικότητας και τέχνης, αλλά και εμπορικότητας, γιατί φέρνει σε ευθύνη πραγμάτων. Έτσι, λοιπόν, από την καρδιά μου να είσαι και να πηγαίνει. Εμμανουέλ. Έχουμε και έναν τύπο εδώ πέρα, μικρός που είναι ο κόσμος. Καθήκια. Αυτή η ακτόρα τι είναι. Λένε σκηνές από ταινίες. Το μικρός που είναι ο καθήκια είναι στο φυλακές ανήκων. Καταβαίνω και τους πιάνω. Λοιπόν, παιδιά, τελειώνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Μενούς λέει, Ηλία, δεν πειράζει. Καλό ξημέρωμα, φίλοι μου. Να πάμε στον Γιώργο και να κάνει επίλογο Γιώργος, ο οποίος θα κλείσω, αφού μου πει όμως πριν, έτσι θα κλείσω την εκπομπή. Μου κάνει επιλογή, τον παρακαλώ, μισό λεπτό, Γιώργο, με ποιο από αυτά το θεωρείς ότι πρέπει μετά από τα δικά σου λόγια που πέφτουν οι τίτλοι. Κοίταξε. Το τραγούδι της Μαριάννας Στόλη. Αυτό. Όχι, πρέπει να το δείξεις. Τελευταίο λίγο το Whitney Houston, αυτό. Θα το κλείσω το τελευταίο. Αυτό. Το τελευταίο, ωραία. Ναι. Οπότε θέλω τον επιλογό σου. Να είστε καλά όλοι, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε βράδυ 10.30 είμαστε εδώ. Τα είπαμε τον Γιώργο τον Λιβανό, τον ευχαριστούμε και το ευχόμαστε. Δεν είναι μόνο επιτυχία εκεί. Να είναι και εσωτερικά ήρεμος. Του εύχομαι ό,τι καλό σε προσωπική και ηρεμία δική του πέρα από τα θεατρικά. Εγώ θέλω να πω στον Ηλία και στην υπέροχη Δήμητρα ότι τους θαυμάζω για την ηρεμία που ήδη κουβαλάνε, για αυτή τη δυναμική που έχουν να κάνουν κάτι τόσο σημαντικό, τόσο ιδιαίτερο, με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη ενθαρρύνωση, με πολύ μεγάλη ανταποδοτικότητα από το κοινό τους. Και εύχομαι να συνεχίσουν τον ίδιο τρόπο και ο Ηλίας να κάνει πολύ, πολύ θέατρο, γιατί το αξίζει και το αγαπάει και τον αγαπάει και το θέατρο. Τίποτα περισσότερο. Σαν το κύκλο που γυρίζει, σαν μια ρόδα που κυλά, δεν αρχίζει, τελειώνει στου απείρου την τροχιά. Δαχτυλίδι που ενώνει, αλυσίδα που κρατά τις ζωές μας ενωμένες στη σελήνη στη σκιά. Και οι δείχτες στο ρολόι με χαϊδεύουν απαλά και ο κόσμος σαν μπαλόνι μου ξεφεύγει σιωπηλά. Ανεμόμιλη του νου στα γρανάσια του μυαλού.